10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ladies and gentlemen, welcome to the Battle 10. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο The Battle 10. Καλώς ήρθατε στο 10ο The Battle μετά από 2,5 χρόνια. Μια προσπάθεια που πλέον γίνεται μαζί με το One Two Promotion, την μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που κάνει μαχητικές εκδηλώσεις. Το νούμερο 1, ελληνικό fight show για πρώτη φορά στην Πάτρα και στο Τόφαλος. Και θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση των αγώνων του Main Event, το δικό σας χειροκρότημα να δείξουμε. Το κοινό της Πάτρας είναι ένθερμο, θα μας βοηθήσετε να ξυπνήσουμε λίγο τους αθλητές. Αυτό είναι. Τέλεια, αυτό είναι. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Δύο αγώνες επαγγελματικής πυγμαχίας. 10 γύρια από τον Μιχάλη Αρναούτη με τον Λευκορώσο αντίπαλο. 6 γύρια από τον Τάσο Μπερδέση για δεύτερη φορά στην καριέρα του με τον Σέρβο αντίπαλο. 3 αγώνες kickboxing και ένας αγώνας MMA by European Fight League με τη συνεργασία που έχει το The Battle με το EFL, το πρώτο promotion MMA στην Ελλάδα που έγινε πριν από 2 χρόνια περίπου στη Θεσσαλονίκη σε κλουβί. Αλλά πλέον συνεργαζόμαστε σε τούτο εδώ το ring, στο ring του The Battle. Πάμε λοιπόν γρήγορα, γρήγορα να δούμε τον πρώτο αγώνα του Main Event και θα είναι αγώνας kickboxing, αγώνας K1 Rules. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Το Star είναι και πάλι δίπλα στα μαχητικά αθλήματα. Λοιπόν, το Battle 10 από την Πάτρα. Το δεύτερο The Battle που γίνεται εκτός Αθηνών. Το Battle το οποίο έφτασε τα 10, μεγαλώνει, γιγαντώνεται. Από την Πάτρα πλέον με την πυγμαχία σε πρώτο πλάνο, αλλά και το kickboxing και τις μεικτές πολεμικές τέχνες. Καλωσορίζουμε και τον Παναγιώτο Σγαρδέλη στο Battle 10. Θα δούμε σήμερα ωραία πραγματάκια. Η κάρτα είναι πολλά υποσχόμενη, λίγα εκλεκτά και καλά μάτς. Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα και στους φίλους του Star που συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν το 10ο event του The Battle. Θα δούμε 6 main fights. Ξεκινάμε με K1 Rules. Αλέξανδρος Σέτσαρς εναντίον του Βίκτορα Νικολόπουλου, του πατρινού νεαρού, ας πούμε, αντίστοιχου. Τόπο στα νιάτα. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι τα δύο παιδιά είναι πραγματικά παιδιά, τα οποία θα τα βλέπουμε αρκετά συχνά στο μέλλον. Είναι πολύ μικρή ηλικία, είναι στα 18 τους χρόνια και στα 19. Είναι τόσο μικρή που σίγουρα τα επόμενα 10 χρόνια θα τους φορτάσουν πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι είναι εδώ και παίζουν τα main events σε αυτή τη μικρή ηλικία. Αλέξανδρος Σέρτσας, 3 γύρι των 3 λεπτών, K1 Rules, και διαιτητής είναι ο κύριος Δροσόπουλος. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η αναμέτρηση που θα παρακολουθήσετε γίνεται με όρους K1, 3 γύρι των 3 λεπτών. Πάμε να γνωρίσουμε τους δύο αντιμέτωπους σήμερα. Στην κόκκινη γωνία έρχεται από την Πάτρα, ζυγίστηκε 72,8 κιλά από την ομάδα του Σπάρτακου, προπονητής του ο Αλέξανδρος Καραλής, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας, Βίκτορας Νικολόπουλος. Αντίπαλος του, στην μπλε γωνία, έρχεται από την Αθήνα, ζυγίστηκε 73,5 κιλά. Αγωνίζεται για τους φάιτες, στη γωνία του, Κώστας Αθανασόπουλος. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Τέντεν Αλέξανδρος Σέρτσα! Βλέπουμε έναν αθλητή μόλις 18 ετών. Εδώ και ένα χρόνο έχει αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει μέρος στις επαγγελματικές διοργανώσεις. Ξεκίνησε το προηγούμενο καλοκαίρι, ξεπετάχτηκε και πλέον έχει αρχίσει να καθιερώνεται σε main fights των επαγγελματικών events, όπως και του The Battle. Είχε κλέψει εντυπώσεις το παιχνίδι με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Τώρα έχει καταφέρει να πάει το παιχνίδι στον έξτρα γύρο. Τώρα είναι ένα για τον άλλο παιχνίδι. Έτσι. Ναι. Σαγκούνα για τον Αλέξη. Κοίταξε, ο Νικολόπουλος ο Βίκτορας επίσης εξαιρετικός αθλητής. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω κάτι εδώ, γιατί έχει περισσότερα επαγγελματικά παιχνίδια μπροστά του. Οι δύο ακούνε εδώ τον Νίκο Δροσόπουλο, τον διαιτητή. Να, και οι δύο προπονητές, ο κ. Καραλής, ο Κώστας Αθανασόπουλος, με την καλύτερη αγωνιστική ομάδα για την σεζόν που μας πέρασε, με διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν. Και το σημαντικότερο, ο Αλέξανδρος Σέρτσας, και αργότερα θα δούμε και τον Μάριο Πασάη. Πάνω τους έχεις δει αρκετές φορές και τους δύο. Είναι δύο από τα Young Guns and Fighters, το νέο αίμα του ελληνικού kickboxing. Θα τους παρακολουθήσουμε και αυτούς
απόψε το βράδυ στη συχνότητα του Star. Λοιπόν, με όρους K1, η αναμέτρηση 3 γύρι των 3 λεπτών στα 72 κιλά με δύο παιδιά που ξεχνούν να κάνουν πίσω. Πιο ψηλός ο Βίκτρας ο Νικολόπουλος, πιο βραχής όμως ο Σέρτσας, αλλά με την ποιότητα της νέας γενιάς να έχει να κάνει με τα πόδια. Πάντα ήμασταν πυγμάχοι οι Έλληνες σε όλα τα μαχητικά αθλήματα. Ό,τι και να έκαναν, οι πυγμαχοί ήταν μπροστά. Η βάση είναι τα χέρια. Τα παιδιά αυτά έχουν πολύ διαφορετική φιλοσοφία. Οι δάσκαλοι τους την έχουν ποτίσει έτσι και είναι πολύ πιο ολοκληρωμένοι. Να, τα πόδια. Να, πώς κάνει την ισορροπία, δεν υπάρχει μέτρημα εδώ. Ο Νικολόπουλος μπαίνει με ενθουσιασμό. Έχει και, όπως είναι φυσικό, όθηση από την εξέδρα. Έχει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Βασίζεται περισσότερο στα πόδια και στον ενθουσιασμό, λιγότερο στην τεχνική και στη δύναμη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Σέρτσα. Βλέπουμε τον Athletion Fighters παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες σε αυτό το ξεκίνημα έτσι του γύρου. Πολύ σοφά χρησιμοποιεί τα πόδια του Νικολόπουλος. Είναι πιο ψηλός από τον Αλέξανδρο. Χρησιμοποιεί πόδια, χρησιμοποιεί γόνατα πολλές φορές. Έχει επιχειρήσει πολλές φορές. Νομίζω έχει περάσει μόνο ένα μέχρι στιγμής. Όμως είναι ξεκάθαρο το παιχνίδι του και η στρατηγική του. Πολύ λογικά ο Καραλής του έχει δώσει αυτές τις εντολές. Ασφαλώς όλα αυτά τα γνωρίζει και η άλλη πλευρά. Δεν είναι κάτι απρόσμενο. Οι αθλητές γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν είναι κάποιοι αθλητές από το εξωτερικό που δεν τους έχει δει ποτέ κανείς. Και είναι παιδιά που παρά την μικρή τους ηλικία έχουν αφήσει την παραγραφή μέχρι τώρα σε αυτά τα 2-3 τελευταία χρόνια που αγωνίζονται επαγγελματικά. Ο Αλέξανδρος Ξύρας έχει αδερφό, ο οποίος είναι στα δικά του χνάρια. Ασχολείται και αυτός, είναι σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, αλλά ασχολείται και αυτός εντατικά με το kickboxing. Ο μικρός ήταν καλύτερος. Μπήκε πιο νωρίς στο κουρμπέτι. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Σέρτσας έχει ανοίξει νομίζω λίγο κάτω από το δεξί μάτι στο ζυγωματικό. Νομίζω ότι τα γόνατα του Νικολόπουλου κάνανε δουλειά. Πολύ αξιόλογος ο Νικολόπουλος. Αυτό τον πρώτο γύρο έχει δουλέψει υπέροχα τα πόδια του. Αλλά θα επιμείνω ότι το πυγμαχικό background τουλάχιστον των fighters, άλλωστε όταν έχεις τον Κώστα Θανασόπουλο προπονητή σου, η πυγμαχία είναι κάτι το οποίο είναι βιδωμένο στο μυαλό σου σίγουρα. Ένα από τους πρώτους Έλληνες heavyweights. Αλλά οι οποίοι ασχολήθηκαν. Όσο και να το πιστεύεις, ήταν light heavyweight όταν αγωνιζόταν ο Κώστας. Ναι, τα 95 κιλά είναι light heavyweight. Μην το βλέπεις τώρα. Λοιπόν, πάρα πολλά πόδια και από τους δύο. Η νέα γενιά ξέρει να παίζει K1 rules. Είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε την διαφορά και για εσάς που μας παρακολουθείτε τώρα. K1 rules, δηλαδή χρησιμοποίηση ποδιών, χεριών και γόνατο. Ένα γόνατο το οποίο επιτρέπεται να χτυπήσει τον αντίπαλο. Τα λέμε ένα γόνατο σε κάθε επίθεση. Αυτό είναι το περιβόητο K1 rules. Αν το ακούτε ποτέ και δεν γνωρίζετε τι ακριβώς είναι. Βλέπουμε εδώ το Σέρτσα να προσπαθεί να στριμώξει στα σκηνιά τον Νικολόπουλο, ο οποίος παρόλα αυτά περνάει περισσότερα σημεία με γόνατα και low kicks. Λοιπόν, καμπανάκι πρώτου γύρου. Δεν είδα κανέναν να κάνει πίσω από τους δύο νεαρούς. Ο Βίκτορας, ο Νικολόπουλος, έχει και το άγχος που μπορεί να σου φέρει η έδρα σου. Έχει υποστήριξη, αλλά υπάρχει και το άγχος. Καλά, όχι ότι βλέπω και λίγο κόσμο από τους fighters να είναι στην κερκίδα. Αυτό είναι το καλό. Έχει αποκτήσει πια κοινό το kickboxing, κερκίδα και φίλους. Και μακριά από την Αθήνα και το λεκανοπέδιο έτσι, τους συλλόγους, τις σχολές τους. Να το γόνατο που ενδεχομένως έκανε τη ζημιά στον Σέρτσα, το αριστερό, τρομερό γόνατο και το δεξί του Νικολόπουλου, το οποίο άνοιξε τον Σέρτσα στο δεξί ζυγωματικό. Και αν είναι ο πρώτος γύρος να γύρει κάπου, ίσως αυτό το χτύπημα να το έχει κρίνει εδώ. Κάποιες απόπειρες για άπρε κατά από τον Σέρτσα που βγήκαν πάνω στα χέρια και μετά ένα γόνατο, ολοκληρωμένες κινήσεις από τα πιτσιρίκια, από τους νεαρούς μαχητές πλέον του ελληνικού kickboxing, το οποίο έχει πολύ μεγάλο βάθος και δεν είναι αυτό που είχαμε παλαιότερα. Ένα, δύο, τρεις αθλητές για να τους παρακολουθούμε μία στο τόσο. Εδώ μιλάμε. Βλέπουμε πολλές διοργανώσεις, πολλές συμμετοχές. Βέβαια. Μεγαλύτερη προβολή των δυναμικών αθλημάτων και ιδιαίτερα του kick της πυγμαχίας και του MMA και φυσικά του Thai. Λοιπόν, έγινε δουλειά πάνω στο τραύμα του Σέρτσα στο δεξί ζυγωματικό. Φυσικά και θα σημαδέψει ο Νικολόπουλος. Τώρα το συζητάω, Παναγιώτη. Η στρατηγική του πρέπει να βασιστεί σε αυτό. Από την άλλη, βλέπουμε το Σέρτσα να επιχειρεί όπως και στον πρώτο γύρο. Ωραίο γόνατο. Να πάρει κάποιες επιθέσεις. Παρότι κοντύτερος ο Σέρτσας, παίζει πολύ το γόνατο. Σε αυτή την κατηγορία με το συγκεκριμένο σωματότυπο πάντα θα έχει αυτό το desavantage. Όμως ο δυναμισμός που βγάζει έτσι, το παιχνίδι του, η δύναμη στα χέρια και η δουλειά που γίνεται με τον δάσκαλό του Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο νομίζω ότι του επιτρέπει να παίζει στα 70 κιλά. Πολύ σωστό το μοτίβο που ακολουθεί ο Νικολόπουλος.
με τα πόδια κρατώντας την απόσταση. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα δοκιμάσει να την εκμηδενήσει αυτή την απόσταση ο Σέρτσας λόγω ύψους. Πιο βραχής όμως και πιο κριτικός θα μου επιτρέψει αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου γύρου, γιατί έχει πάρει το κέντρο του ρίγκ, έχει βάλει στη γωνία τον Νικολόπουλο, μαζεύει και σημειάκια χαμηλά. Όλα αυτά είναι σημεία όταν τα χέρια και τα πόδια δεν χτυπούν πάνω σε άμυνες, πάνω σε κόντρες, σε γάντια ή σε λυγισμένο πόδι. Θεωρούνται όλα ως σημεία. Μην βλέπετε οτιδήποτε φεύγει προς τον αντίπαλο και θεωρείτε ότι είναι σημείο. Και ύστερα από ένα πρώτο γύρο, στον οποίο δεν υπήρχε αποτέλεσμα έτσι, τα χτυπήματα τόσο καθαρά ώστε να είναι αυτός που να προηγείται στα σημεία, πρέπει να βγει ακόμα πιο επιθετικά. Να δώσω εγώ λίγο Νικολόπουλο τον πρώτο γύρο. Λίγο Νικολόπουλο. Με το δικό μου μάτι που δεν είναι τόσο έμπειρο. Έχει εντυπώσει ο Νικολόπουλο στον πρώτο γύρο. Κοίταξε, καμιά φορά και έχει εντυπώσει. Οι κριτές αποφασίζουν. Οι άνθρωποι είναι πολύ πιο έμπειροι για να δουν χτυπήματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι κριτές σε πολύ κοντινά μάτς αποφασίζουν και εξ εντυπώσεων. Και είναι και λογικό, ένας επιθετικός παίκτης πάντα αρέσει στον κόσμο, πάντα αρέσει στους κριτές και πάντα δικαιούται την νίκη λίγο παραπάνω από έναν παίκτη πολύ πιο επιφυλακτικό. Όλα αυτά όταν τα μάτς είναι στα ίσα. Τώρα έχουν ακόμα δύο γύρους να παιχτούν. Στα μισά του γύρου βλέπουμε το Σέρτσα να παίρνει περισσότερα χτυπήματα, να ισορροπεί τον αγώνα ναι, πάνω, και σταδιακά να αναλαμβάνει και τα ενία. Και βλέπουμε και ένα ίδιο μοτίβο παιχνιδιού από το Σέρτσα, ο οποίος πλέον έχοντας μια σαφή εικόνα με περισσότερα από 4-5 παιχνίδια επαγγελματικά, βλέπουμε ότι μπαίνει αναγνωριστικά στον πρώτο γύρο, ουσιαστικά τον ξοδεύει και καλύπτει το χαμένο έδαφος στο δεύτερο και τον τρίτο γύρο. Και προφυλάσσει πάρα πολύ σωστά και το μάτι του. Είναι ζήτημα δευτερολέπτων ένα μάτι να διακοπεί, επειδή μπορεί να έχει ακατάσχετη αιμορραγία κάποιος από τους δύο αθλητές. Και από τη στιγμή που ο Σέρτσας άνοιξε στον πρώτο γύρο, είναι πολύ λογικό μια στρατηγική να επικεντρώνεται πάνω σε εκείνο το τραυματισμένο μάτι. Αλλά δεν έχει κανένα κίνδυνο. Ο δεύτερος γύρος για την ώρα τουλάχιστον έχει πάει στον αθλητή των Fighters. Είναι πολύ πιο επιφυλακτικός ο Βίκτορας ο Νικολόπουλος από ό,τι ήταν στον πρώτο γύρο που πήρε και σημεία, πέρασε και γόνατα και είχε εμπαθεριδώσει αυτό που λέμε φάνηκε να την υπεροχή. Και περισσότερες δυνάμεις. Ναι. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι περιορίζεται σε ένα πιο παθητικό ρόλο. Τέλος, ο δεύτερος γύρος λίγο πιο ξεκάθαρος από τον πρώτο. Ο Αλέξανδρος Σέρτσας δεν πτωήθηκε από το χτύπημα του πρώτου γύρου. Μπήκε μέσα και πήρε τον δεύτερο στα σημεία τουλάχιστον. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ωραίο μάτς. Βλέπουμε γιατί έχει άλλο ένα γύρο. Ωραίο μάτς, ισορροπημένο. Με ποδοσφαιρικούς όρους, οπότε θα κριθεί στον τρίτο γύρο. Εμείς βλέπουμε ωραίο μάτς, ο κόσμος βλέπει ωραία κορίτσια. Εντάξει, αυτά συμβαδίζουν πάντα στο χώρο του kickboxing. Αλίμονο, αν δεν υπήρχαν και αυτά. Στο Τόφαλος, ένα γήπεδο που τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει φιλοξενήσει πολλά και σε event μαχητικών αθλημάτων, και αυτό είναι καλό. Να τα γόνατα τα οποία πέρασε ο Σέρτσας, για τα οποία δεν νομίζω ότι ήταν πολύ προετοιμασμένος ο Βίκτορας ο Νικολόπουλος, και όλα αυτά έδωσαν αυτόν τον γύρο καθαρά στον Σέρτσα. Να είναι από τα σημεία που πήρε ο Βίκτορας ο Νικολόπουλος. Τρίτος και πολύ καθοριστικός γύρος, αν θεωρήσουμε εμείς με το φτωχό μας το μυαλό, διότι οι κριτές είναι αυτοί που ξέρουν καλύτερα, ότι έχουν μοιραστεί από έναν γύρο οι δύο αθλητές. Αυτός ο γύρος είναι καταλυτικός για το ποιος θα ανακριθεί νικητής, αν έχουμε νικητή με απόφαση και δεν έχουμε κάποια ξάπλα στο ενδιάμεσο. Ή έξτρα γύρο. Σωστό. Τρίτος και τελευταίος γύρος με το καλύτερο απ' όλα. Τώρα, με επιτρέψετε, Παναγιώτη, να πω ότι βλέπουμε ωραίο επιθετικό kickboxing. Δεν βλέπουμε, πώς λένε στο ποδόσφαιρο, τσούκου τσούκου μπολ. Πώς λέγεται στο ποδόσφαιρο ο ορισμός αυτός? Δεν υπάρχει τσούκου τσούκου μπολ. Οι αθλητές, οι δύο συγκεκριμένοι αθλητές τουλάχιστον, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι θεαματικοί. Είναι και από τη φύση του ένα άθλημα το οποίο η τακτική το σκοτώνει. Έχω δει πολλούς που το σκοτώνουν στην τακτική. Όχι αυτοί οι δύο τουλάχιστον. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είπαμε είναι δύο νέα παιδιά, θα τα βλέπουμε πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, στρατηγική δεύτερου γύρου οφείλω να ομολογήσω. Νομίζω, αν είναι κάτι το οποίο ο Νικολόπουλος πρέπει λίγο να φτιάξει, είναι το θέμα της αντοχής. Τον βλέπω λίγο πιο κουρασμένο από το πρώτο γύρο, ενώ ο Σέρτσας διατηρεί έτσι ένα αριθμό, να το πούμε, πιο δυναμικό. Να όμως ο Νικολόπουλος εδώ πέρα προσπαθεί να πάρει το παιχνίδι του, να βάλει στη γωνία τον Σέρτσα. Γι' αυτό ξεσηκώνεται και το πατρινό κοινό. Λογικό, ξανά επιχείρησε για γόνατο, δεν τα κατάφερε. Ένα low από τον Σέρτσα, χαμηλό χτύπημα με το πόδι δηλαδή. Σε αυτή την επίθεση ο Νικολόπουλος άνοιξε και την άμενά του, δέχτηκε ένα δυνατό αριστερό hook και ένα δεύτερο τώρα από τον Σέρτσα. Όποιος ανοίγεται κινδυνεύει, έτσι είναι πάνω αυτά. Ρισκάρεις. Αυτή είναι και η ομορφιά του αθλήματος άλλωστε. Στη γωνία του μαζί με τον προπονητή του, να τον ακούει σε απόσταση αναπνοής ο Νικολόπουλος.
Ο Αλέξο Καραλής κατευθύνει τον αθλητή του που εδώ δέχτηκε ένα-δύο καθαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι και εγώ αυτό που ευχαριστήμαι ρε Σιπάνο είναι ότι παίζουν πραγματικά K1. Είναι άλλο να λες ότι παίζεις K1 και άλλο να παίζεις K1 rules. Είναι πολύ σημαντικό να ξεφύγουμε από τους κανονισμούς του low kicks, δηλαδή εκεί που το γόνατο το έχουν απλά για να ανεβαίνουν τα σκαλιά του ring οι αθλητές. Όταν λέμε K1 rules, boxing που δίνει πλέον να έχει αφομοιώσει πλήρως αυτό το παιχνίδι, έτσι, το ιαπωνικό στυλ με όλα. Το πιο δεδομένο άλλωστε έτσι. Ακριβώς. Τρίτος γύρος, ίσως και καλύτερος από τους άλλους δύο, με ό,τι αντοχή έχει μείνει στους δύο αθλητές, είναι εκεί. Με το έξτρα γύρο που μου είπες πριν, δεν το είχα βάλει στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια, να τριγυρνάει στο μυαλό μου. Απλώς βλέπω τον Αλέξανδρο Σρέτσα να μαζεύει στρατηγικά και με μεγαλύτερη εμπειρία από ό,τι δείχνει η ηλικία του, να μαζεύει τα μικρά σημειάκια που ίσως του δώσουν την νίκη. Μοιάζει να έχει μεγαλύτερα αποθέματα δυνάμεων. Βρίσκει περισσότερα κενά σημεία στις άμυνες του Νικολόπουλου και όπως είπες και εσύ, μαζεύει μέχρι τώρα τα σημεία. Το μάνα παίξει πόδια, εμένα αυτό είναι που μου αρέσει, γιατί ένας πιο βραχύσωμος αθλητής, ένας πιο κοντό αθλητής, πηγαίνει κοντά. Μας έχει πει μαχικό στυλ, βασίζεται μόνο στα χέρια. Κάτι που δεν βλέπουμε εδώ. Πάρα πολύ. Έναν ολοκληρωμένο μαχητή, αν και μόλις 18 ετών, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, ακούτε τα χτυπήματα για τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα, αν ακούτε κάτι εκεί στο βάθος, είναι τα μικρά χτυπήματα τοπία. Εδώ έχουμε τα αιμά, γιατί έχει χτυπήσει στα γενικά όργανα. Ο Αλέξανδρος Σέρτσας, υπάρχει μια συγγνώμη από τον αντίπαλό του. Προς Θεού, έτσι, αυτά τα παιδιά. Δεν ήταν θελημένο χτύπημα, εννοείται. Λοιπόν, τελευταία δευτερόλεπτα, πολύ λίγα. 5-6 δευτερόλεπτα μείνανε. Ένα γλίστριμα εκεί. Τέλος. Λοιπόν, αν ξεκινήσαμε έτσι το event, είναι ωραίος ιονός αυτός. Ένα πάρα πολύ ωραίο match. Δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια των παιδιών. Γεμάτο παιχνίδι, δεν έκοψε ο ρυθμός, το αντίθετο. Όσο περνούσαν οι γύροι, δεύτερος, τρίτος, βλέπαμε μεγαλύτερη ένταση, δύο νεαρούς αθλητές πολλά υποσχόμενους. Αλλά ξέρεις, οι Αμερικανοί πάντα βάζουν το πρώτο παιχνίδι, βάζουν δύο πιστόλια, έτσι όπως το λένε και οι Αμερικανοί, για να ξεσηκώσουν τον κόσμο που δίνει το πρώτο μάτς. Ο χορηγός της βραδιάς, τα μηχανήματα Καλέργης, εδώ από την Πάτρα, τον κύριο Αλέξανδρο Καλέργη, τον χρυσό χορηγό, την EMS, Electronic Muscle Simulation, τον κύριο Τζίσιφα. Επίσης, τον Όμιλο Ερωτέλ με τα ξενοδοχεία Smart και Αχάια Beach, το Fight Night, την κούκλα προπόνηση του κ. Ξανθόπουλου, φυσικά τον Modern Group με τον ενεργειακό Black, την Olympus, την Extreme και τον Καζίνο του Ρίου και προσωπικά τον κ. Πιλαδάκη για τη βοήθεια. Χορηγή βέβαια, πολύ σημαντική. Όταν λέμε για επαγγελματικό αθλητισμό, δεν γίνεται χωρίς χορηγούς. Χορηγή άλλωστε ήταν κάτι που εφήβραν οι Έλληνες, οι αρχές στο θέατρο, δεν θα μπορούσε να μας ακολουθεί τόσες αιώνες αργότερα. Πόσο μάλλον σε επαγγελματικά αθλήματα. Λοιπόν, με αρκετή αγωνία θα έλεγα για τον νικητή σε ένα μάτς το οποίο έγερνε προς την Πάτρα στο πρώτο γύρο, μετά σιγά σιγά γύρισε, πραγματικά. Είναι από τα παιχνίδια που δεν είναι εύκολη η άποψη των κριτών. Οπωσδήποτε. Για μας δεν είναι εύκολη, αλλά ευτυχώς δεν αποφασίζουμε εμείς. Έχουμε νικητή με πλειοψηφική απόφαση. Με πλειοψηφική απόφαση που σημαίνει ότι δύο από τους τρεις κριτές αποφάσισαν ότι ο νικητής είναι αυτός που θα ακούσουμε. Νικητής λοιπόν με split decision. Πλεγωνία Αλέξανδρος Σέρτσα. Νάτος λοιπόν ο Τεν-Τεν των Fighters. Το πάει στο μαλλί του, το οποίο είναι τσουλούφι σαν τον Βέλγο Αστέρα των κόμικς. Και το αποτέλεσμα είναι νομίζω αυτό για το οποίο σας είχαμε προειδεάσει. Ο Νικολόπουλος μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι. Πολύ ωραία. Είχε τις εντυπώσεις. Μου άρεσε πολύ. Μπήκε με ενθουσιασμό έτσι περισσότερο. Εμένα μου άρεσε και εκτός από το δεύτερο γύρο. Ο Νικολόπουλος ήταν πολύ ωραίος και στο τρίτο γύρο. Μπράβο στον Πατρινό. Πολύ ωραία εμφάνιση. Ήταν ένα όμορφο παιχνίδι από τους δύο fighters. Το ξαναβλέπεις. Είδαμε ότι. Βέβαια. Ρεβάνς, Έλα, σήμερα τα κονέα εκεί στο kickboxing. Κλείσε τη ρεβάνς. Κοίτα, σίγουρα θα σας βλέπουμε πολλά χρόνια, πολλά οπότε χρόνια. Κάποια στιγμή θα ξαναπαίξουν. Λοιπόν, να ο Τεν-Τεν εδώ, νικητής, ο Λουκάς Πρισίπεκ εκεί στη γωνία του μαζί με τον Κώστα Αθανασόπουλο. Ωραίες στιγμές. Αυτό είναι το kickboxing, αυτά είναι τα μαχητικά αθλήματα. Να, οι fighters στην κερκίδα. Μην νομίζει κανείς ότι τα παιδιά έχουν κανένα προσωπικό μένος μεταξύ τους και μπαίνουν να χτυπηθούν. Πρέπει επιτέλους να μάθουμε και λιγάκι να βλέπουμε αυτά τα αθλήματα όπως ακριβώς τους αξίζει, όπως τα βλέπουν χρόνια ολόκληρα στο εξωτερικό. Σαν αθλήματα. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο αγώνα της βραδιάς, αγώνα MMA
UFC rules, κυρίες και κύριοι, by European Fight League. Είναι εδώ, είναι στην Πάτρα και ο promoter του EFL, ο κύριος Νταουκάκης, ο οποίος έχει επιμεληθεί το matchmaking αυτού του αγώνα. Να καλέσουμε λοιπόν στην κόκκινη γωνία του ring. Έρχεται από την Black Belt Academy Λαμίας και είναι ο Δημήτρης Μαρίν Καραγιώργος. Δημήτρης Μαρίν Καραγιώργος. Αντίπαλός του, στην μπλε γωνία το ring, έρχεται από τον EATA MMA Academy Ναυπάκτου και είναι ο Νίκος Warrior Φούντα. Warrior Foodas. Απαραίτητες βεβαίως οι διαδικασίες που βλέπετε εδώ από τον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Μπακριτζή. Είσαι με μέλη αυτό πάντα. Τα χτυπήματα είναι πιο βαριά. Εννοείται είναι πιο λεπτό το γάντι. Ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σου. Το 5 λεπτό. Λοιπόν, και ο Νίκος ο Φούντας, ο δεύτερος αθλητής, για να δούμε μεικτές πολεμικές τέχνες. Πολύ απλά, με απλά λόγια, για εσάς που το παρακολουθείτε ίσως για πρώτη φορά στην ζωή σας. Πώς λέμε το δέκαθλο στον στίβο, έτσι ακριβώς είναι οι μεικτές πολεμικές τέχνες. Η MMA, όπως το λέμε, συντομία, Mixed Martial Arts, ό,τι πολεμική τέχνη ξέρεις, καλό είναι. Περιλαμβάνει και όρθια μάχη και μάχη στο έδαφος. Με τους κανόνες που το διέπουν, λέω, γιατί καμιά φορά ξέρεις, ακούγεται ότι MMA σημαίνει χωρίς κανόνες ή οτιδήποτε. Είναι μεγάλο λάθος αυτό να το λέμε. Ίσα-ίσα, στις μεικτές πολεμικές τέχνες, σε αυτό το άθλημα που επιτρέπονται όλα τα αγωνίσματα, από καποέιρα μέχρι κουνφού, ό,τι ξέρεις. Γόνατα, αγώνες, τα πάντα. Έτσι τα πάντα, αλλά μαζί με το οποιοδήποτε στυλ και οι κανονισμοί που το διέπουν. Δεν επιτρέπονται χτυπήματα πίσω από το κεφάλι, στα γενετικά όργανα. Και βλέπουμε και μεγάλη προστασία από το διαιτητή και από τους γιατρούς. Βέβαια. Λοιπόν, UFC rules, για όσους θυμούνται παλιότερα και το Pride, η τεράστια διαφορά του είναι ότι όταν ο αντίπαλος είναι πεσμένος κάτω και κρίνει ο διαιτητής ότι το match δεν έχει κανένα λόγο να συνεχίσει, προστατεύει τον αθλητή, δηλαδή το σταματά στα πρώτα δύο χτυπήματα. Ενώ στο Pride παλιότερα στην Ιαπωνία, με άλλους κανονισμούς, κάπου στην έκτη κλωτσιά στο κεφάλι, μπορούσε να σταματήσει ο διαιτητής με οποιοδήποτε κίνδυνο για τον αθλητή. Αυτή ήταν και η μεγάλη τους διαφορά. Τώρα στα δικά μας δεδομένα βλέπουμε ότι διεξάγεται σε ring αντί για κλουβί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα το θέαμα όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες διοργανώσεις. Ίσα-ίσα οι μικρές πολεμικές τέχνες περιορίζει και το χώρο που έχουν να κινηθούν οι δύο αθλητές, οπότε μπράβο, είναι περισσότερη δράση. Όχι, να πούμε ότι MMA δεν σημαίνει απαραίτητα κλουβί. Κλουβί είναι κάτι που εφήβραν οι Αμερικανοί για τηλεοπτικούς λόγους. Στη Ρωσία παίζουν με εξάγωνο ring. Α, μπράβο. Έτσι αλλιώς πάντα οι μικρές πολεμικές τέχνες από το ξεκίνημά τους, όταν ξεκίνησε σαν σχολική πλάκα, πώς λέγαμε το καράτε μου είναι καλύτερο από τον μπόξου, έτσι ακριβώς ξεκίνησε όταν τον Brazilian Jiu-Jitsu, τον τεράστιον Βραζιλιάνο σε αυτό το τομέα, η οικογένεια Gracie που απαριθμεί πάνω από 25 μέλη που ασχολούνται με το χώρο, άμα τον προπάτορά τους, τα έβαναν με τους Ιαπωνέζους και το δικό τους κλασικό παραδοσιακό καράτε. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα και γι' αυτό να θυμάσαι παλαιότερα, ενώ εδώ οι δύο αθλητές ξεκίνησαν. Αν δεν έχετε δει ποτέ σας μικρές πολεμικές τέχνες, ναι, επιτρέπεται αυτές να είναι στο έδαφος. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κάνουν Brazilian Jiu-Jitsu πάλι και grappling, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει, εν πάση περιπτώσει. Το μάτς μπορεί να τελειώσει, να το πούμε, με αρκετούς τρόπους. Η πιο διαδεδομένη είναι το knockout, είτε σε όρθια θέση, είτε κάτω στο έδαφος. Με υποταγή. Με υποταγή. Όταν ένας από τους δύο αθλητές δεν μπορεί να ξεφύγει από κάποια λαβή, οπότε. Πρέπει να παραδοθεί αυτό που λέγαμε και παιδιά, παραδίνομαι. Και από την άλλη, αυτό που απέφχεται το κοινό πάντα, να τελειώσει με απόφαση των κριτών, γιατί εντάξει, το κοινό είναι η αλήθεια, διψάει για τα νοκάουτ, διψά για το θέαμα. Ο διαιτητής πολύ σωστά τους επαναφέρει σε θέση που να μπορεί να βλέπει και ο κόσμος και να μπορούν να αγωνιστούν δύο αθλητές. Ο Δημήτρης ο Καραγιώργος και ο Νίκος ο Φούντας, παιδιά από διαφορετικές περιοχές. Ο Καραγιώργος γυμνάζεται με τον κύριο Μουμπτζή
από τη Λαμία και ο Φούντας με τον κύριο Νασόπουλο, ο οποίος είναι και προπονητής, ο πρώτος προπονητής του μεγάλου Γιώργου Κατσινόπουλου. Ένας από σπουδαιότερους Έλληνες fighters και των μεικτών μαχητικών αθλημάτων, αλλά κυρίως του grappling, με του grappling και του jiu-jitsu. Του jiu-jitsu, με παγκόσμιους τίτλους σε αυτό το επίπεδο. Εδώ οι διαθλητές έχουν πάει το παιχνίδι ξανά στο έδαφος. Ο καθένας, είπαμε, αυτό που γνωρίζει συνήθως, ξεχωρίζουν οι αθλητές οι οποίοι πραγματικά είναι δεκαθλητές. Δηλαδή, η παλιά σχολή των 90s, όταν ο καρατέ έπαιζε μόνο καράτε και όταν πήγαινε το μάτς κάτω έχανε, έχουν τελειώσει όλα αυτά. Οι σύγχρονοι υπερπροταθλητές τύπου Τζον Σεν Πιέρ, τύπου Τζον Τζόουνς, που μπορούν εξίσου εύκολα να παίξουν μαζί σου πάνω ή κάτω. Είναι υποχρεωμένοι να δουλέψουν όλα τα στυλ. Είσαι δεκαθλητής. Οι μεγάλοι αθλητές των μεικτών πολεμικών αθλημάτων έχουν 5 προπονητές στη γωνία τους ή στο γυμναστήριο τους, για την ακρίβεια. Άλλος σε προπονεί για την πάλι, άλλος για το ζιουζίτσου, άλλος για την πυγμαχία σου, άλλος για το muay thai. Πάντως εδώ. Εδώ βλέπουμε. Επιλέγουν κάτω, έτσι. Να μην πηγαίνει στο striking, δηλαδή στην επίθεση, στο όρθιο παιχνίδι. Πηγαίνει πιο πολύ στη μάχη, στο έδαφος. Δύο νεαρά παιδιά, το νέο αίμα του ελληνικού MMA, πλέον έχουμε και τέτοιο. Κάποτε δεν υπήρχε καν MMA, ούτε διοργάνωση, ούτε παιχνίδι. Θα μου επιτρέψει να σου πω ότι ακόμα δεν υπάρχει, δεν το λέω με κακία. Η αλήθεια είναι το EFL, το οποίο φυσικά είναι συμπαραγωγή με το Battle εδώ και λίγους μήνες. Ήταν το πρώτο event που είδαμε στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Έκτοτε πέρασαν 3 χρόνια. Μην φάρει κανείς ότι η Ελλάδα έφτασε στο για ταβάνι. Για ένα αμυγός MMA event. Θέλω να με ξαναλύσει το 2024 να το συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι όλες οι διοργανώσεις και ιδιαίτερα στο The Battle με ξεχωριστή ενότητα αφιερώνει χώρο σε MMA, όπου στην Αμερική είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα. Και είναι λογικό, γιατί είναι πιο θεαματικό, τελειώνει με πολύ περισσότερους τρόπους. Μην τρομάζετε από αυτό που βλέπετε. Εγώ αυτό θέλω να πω κυρίως, γιατί μπορεί να μοιάζει τρομακτικό για τα ελληνικά μάτια, αλλά τα παιδιά αυτά ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Είναι επαγγελματίες. Αυτό που το κάνουν πληρώνονται για να το κάνουν, προπονούνται για να το κάνουν. Και δεν το κάνουν επειδή τους βιάζει κανείς ή τους πιέζει να μπουν στο ρίγκ και να χτυπήσουν ένας τον άλλο. Είναι και ένα όλα από αυτά τα χτυπήματα που βλέπουμε σίγουρα δεν είναι χειρότερο από ένα χιαστό που παθαίνει ο ποδοσφαιριστής και μένει 6 μήνες εκτός. Είναι απλά μια μελανιά. Θα έσκαιγες άμα δεν το έλεγες, έτσι ήμουν σίγουρος. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή, ότι οι τραυματισμοί των ποδοσφαιριστών, για παράδειγμα, είναι υπερδιπλάσιοι των τραυματισμών που έχουν αθλητές σε μαχητικά αθλήματα. Άρα εντάξει, ο βασιλιάς του σπόρ παραμένει βασιλιάς. Τώρα βλέπουμε μια χαρακτηριστική σκηνή MMA. Το MMA, το οποίο, όπως θα έλεγε κάποιος που είναι εξοικειωμένος, το ρημάδι κρατάει και πολύ. Είναι 5 λεπτά κάθε γύρος. Μην φαντάζετε ότι είναι εύκολο να έχετε ένα αντίπαλο επάνω σας και να προσπαθείτε επί 5 λεπτά είτε να τον χτυπήσετε είτε να τον αποφύγετε. Και μην θα ρίξει κανείς ότι αυτός που είναι κάτω είναι σε μειονεκτική θέση. Τέλος πρώτου γύρου. Λοιπόν, ώρα για ξεκούραση. Στη γωνία τους, νομίζω ότι ένα μικρό προβάδισμα με βάση την θέση που έπαιρνε συνέχεια στο ταπί περισσότερο, δεν έχει ο Καραγιώργος ο Δημήτρης, αυτό το πρώτο τουλάχιστον γύρο. Δύο νεαρά παιδιά, και ο Φούντας και ο Καραγιώργος, 18 ετών, έτσι το νέο αίμα του ελληνικού MMA. Νεαρά παιδιά, γιατί τα κορίτσια μιλάνε για τα κορίτσια. Ναι, αυτά εδώ πέρα, αυτά βλέπω εδώ. Νεαρά και τα κορίτσια, μην νομίζω ότι είναι επαγγελματίες στο είδος τους, όπως βλέπεις πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι, θέλει λαβή, και δική λαβή. Αποσυντονίστηκες όμως ήδη, γιατί μου κάνει και σχόλιο μου για τον αγώνα. Θέλει πνίγμο. Λοιπόν, εντάξει, άρτος και θεάματα, έτσι είναι αυτά. Να, οι καλύτερες στιγμές, και εδώ ένα takedown από τον Καραγιώργο. Από τα πολλά takedown που είδαμε στην διάρκεια του πρώτου γύρου, να ακόμη ένα. Και εδώ μερικά από τα χτυπήματα που θα μου επιτρέψουν να σου πω πάνω ότι αυτά καθόρισαν τον πρώτο γύρο. Αυτά τα χτυπήματα που δέχτηκε εδώ ο Νίκος ο Φούντας στο έδαφος είναι αυτά που δίνουν και το γύρο πρακτικά στον Καραγιώργο με το φτωχό μου το μυαλό. Εδώ το τρίτο. Και βλέπουμε ότι επιδιώκει να πηγαίνει το παιχνίδι έτσι στο έδαφος. Κοιτάξτε, δεν πήρε αυτό που ήθελε ο Καραγιώργος. Έψαχνα να βρει τη λαβή κάτω. Εδώ δεν μπόρεσε να τον κλειδώσει τα πόδια ο Φούντας και να το γυρίσει το ματς. Εδώ μπω. Λάτρης ο γνωστός. Δεν χάνει βέντε, έτσι. Hip hop artist. Δεν χάνει βέντε, είναι η αλήθεια. Και όχι μόνο σε αυτά που τραγουδά, αλλά και αυτά που παρακολουθεί γενικότερα. Δεύτερος γύρος. Για τους δύο αθλητές. Ο Καραγιώργος με τα κόκκινα γάντια. Ο Νίκος ο Φούντας με τα μπλε γάντια. Με τα μαύρα γάντια. Αχρωματοψία,
Είναι βράδυ είναι αργά γι' αυτό. Είναι βράδυ είναι αργά. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Φούντας. Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε σε μειονεκτική θέση στον πρώτο γύρο. Θυμίζουμε το μάτς τελειώνει είτε με νοκάουτ, είτε με κάποια αλαβή στο έδαφος που θα υποτάξει τον αντίπαλό του, το submission που λένε στους διεθνείς όρους. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι αν και είναι δύο νεαρά παιδιά και δουλεύουν υποχρεωτικά πολλά στυλ, ναι, βλέπουμε ένα ολοκληρωμένο τρόπο παιχνιδιού, έτσι. Και στην όρθια μάχη και κάτω. Εδώ θα σηκωθεί ο πάλι striking. Δεν έχω δει πολλά πάνω πάντως. Η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο γύρο στο ξεκίνημά του είναι ότι περισσότερο έχουμε δει σε επίπεδο kickboxing ή Thai, που είναι ένα προφιλές στυλ για αυτούς που αγωνίζονται πάνω, όρθιοι πριν πέσουν κάτω. Εδώ πολύ σωστά ο ρέφερι, αφού έχουν βγει έξω από τα σκηνιά, τους επαναφέρει στο κέντρο του ρινγκ για να συνεχιστεί από την ίδια ακριβώς θέση και στάση που ήταν οι δύο αθλητές. Και εδώ έχουμε ντεζαβού πρώτου γύρου στο έδαφος. Θα το ξαναπώ, είναι λάθος να νομίζει κανείς ότι ο αθλητής που είναι από κάτω έχει disadvantage. Είναι κάτι εύκολο να σκεφτεί κανείς. Δεν συμβαίνει αυτό. Για πότε μπορεί να βρεθεί στραγγαλισμένος με το πόδι του αντιπάλου σου. Με μία αλαβή μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι σε λίγα δευτερόλεπτα. Έχεις δει πολύ Emilian Engels όταν ήσουν μικρός. Ο οποίος μπορούσε εκεί που δεν το περίμενε. Είναι ένα ντοκιμαντέρ, ναι, όπου το δικό του σφίξιμο είναι πιο δυνατό από ένα βόα. Από ανακόντα, είναι τρομερό. Δεν θα ήθελα να είμαι σε κανένα από τα δύο, είναι η αλήθεια. Εντάξει, κοίτα, εκεί δίπλα στη σκηνιά είναι ωραία, είναι, ξέρεις, η καλύτερη θέση. Η καλύτερη θέση, όντως. Η αλήθεια είναι ότι για να μην σπείρουμε και ψευδεστήσεις, το επίπεδο των ελληνικών MMA έχει πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσει σε αυτά που παρακολουθούν τα Ελληνόπουλα, κυρίως από το ίντερνετ. Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά βλέπουμε ότι γίνονται συνέχεια βήματα προς τα εμπρός. Είχα την τιμή να είμαι live στο πρώτο event του EFL στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μείνει εκστασιασμένοι από αυτό που είδαμε σε οχτάδες, οι οποίες είναι υπέροχες για το κοινό. Τουρνουά, ζώνη, κάτι πρωτόγνωρο. Μην ρωτήσεις ποτέ αθλητή για οχτάδα MMA. Ο κόσμος μπορεί να ξετρελαίνεται και να σηκώνεται από τη θέση του. Αλλά αν ρωτήσεις, ας πούμε, τον Ηρακλή Τσαμουρλίδη που το είχε κατακτήσει εκείνο το πρώτο τουρνουά, ο πρώτος ever πρωταθλητής στην Ελλάδα στο στυλ MMA στην Θεσσαλονίκη τότε. Θα το θυμάται με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά και με πολύ πόνο εκείνο το τουρνουά και με πολύ αίμα. Το EFL, το οποίο πλέον συμπράττει και συμβαδίζει με τον Battle, ενώ πολύ σύντομα από ό,τι μαθαίνω από τον Μάρκο τον Νταουκάκη, τον εμπνευστή του και τον δημιουργό του, θα συνεχίσει πολύ σύντομα και με αυτόνομο δικό του event μέσα στο κλουβί, το οποίο πρώτο έφερε στην Ελλάδα 3 χρόνια νωρίτερα. Νομίζω είναι και κάτι που χρειάζεται να βλέπουμε event έτσι αμυγός, είτε MMA είτε πυγμαχίας. Ναι, και εδώ ξέρω ότι υπάρχουν, έτσι, υπάρχουν 3-4 αυτή τη στιγμή events μεικτών πολεμικών αθλημάτων, μεικτών μαχητικών τεχνών στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλό, έχει το δικό του κοινό και κυρίως η απενεχοποίηση του αθλήματος, να το ξαναπούμε. Και δίνει περισσότερο χώρο στο άθλημα σε αθλητές, σε περισσότερα ζευγάρια. Κάτι που δεν είναι εύκολο σε άλλες διοργανώσεις, οι οποίες παίρνουν την αφρόκρεμα από κάθε στυλ. Το σημαντικό θα μου επιτρέψει είναι αυτό που κάνει το Star, το οποίο δίνει βήμα σε αυτό το άθλημα να φανεί ένα άθλημα πολύ παρεξηγημένο, κυρίως από τις λανθασμένες ορολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί. Είναι το άθλημα το οποίο προσφέρει το μεγαλύτερο θέμα, γιατί ακριβώς είναι όλα τα μαχητικά στυλ μαζεμένα σε ένα και μόνο άθλημα. Και δεν είναι μόνο η απόψινη μετάδοση, αλλά είναι και η προετοιμασία των αθλητών. Τα πάντα. Και το post-fight. Ο Φούντας από πάνω, να που πάει να γυρίσει, να όμως γύρω στα μας, προσπαθεί να το κλείσει με λαβή και θα το καταφέρει εδώ. Προσωρινά ο Φούντας δεν είναι σε θέση για να τον κλειδώσει και δεν μπορεί και να τον χτυπήσει έτσι όπως έχει κλειδώσει το κεφάλι του. Αυτό που λέγαμε, πόσο ξαφνικά μπορεί να έρθει σε δύσκολη θέση ο αθλητής που μέχρι λίγο πριν είχε το πάνω χέρι. Εδώ τώρα είναι ολόκληρη κακέρα. Ακούτε και τους δύο προπονητές που τους εξηγούν τι ακριβώς να κάνουν. Ο διαιτητής θα σηκώσει ξανά τους δύο αθλητές, θα τους βάλει στο κέντρο του ρινγκ για να προφέρουν θέαμα, διότι δεν έχει νόημα να μείνουν επί 2 λεπτά ακόμα στο έδαφος. Αν μπορεί να κάνουν οποιαδήποτε λαβή από το σημείο που βρισκόντουσαν, καταλαβαίνεις την κούραση, έτσι. Πλέον τα χτυπήματα είναι ασθενικά και παιδικά. Και είναι σχεδόν εξοντωτικό, έτσι να πεις 10 λεπτά ξύλο. Στο υπογράφω, αυτό το μάτς δεν τελειώνει με νοκάουτ. Δεν υπάρχει δύναμη στα χέρια για να τελειώσει με νοκάουτ. Πλέον και οι δύο το ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Ψάχνουν τη λαβή. Πόση ώρα θα αντέχαμε εμείς οι δύο, λες? Εγώ νομίζω ότι την είσοδο θα είχα κουραστεί. Δεν παίζουμε και στην ίδια κατηγορία. Τα κορίτσια θα είχα κουραστεί. Εγώ δεν ξέρω αν θα έρχομαι να κάνω. Θα ήμουν στα κορίτσια να φάω. Για εκεί είμαστε εμείς. Γι' αυτό και είμαστε εμείς εδώ πέρα και τα παιδιά είναι εκεί που είναι, έχοντας ρίξει ατελείωτους μήνες προπόνηση και υδρότα.
Με απόφαση θα κριθεί ο νικητής σε ένα μάτς που γέρνει προς τον Καραγιώργο. Στο πρώτο γύρο νομίζω δεν τίθεται θέμα. Στο δεύτερο γύρο υπήρχε μια αναλαμπή του Νίκου του Φούντα που το πάλεψε. Είχε κάποιες εξάρσεις. Το UFC, ευελπιστούμε και στην Ελλάδα σιγά σιγά ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό είναι άθλημα, είναι αθλητές, είναι διαφορετικά παιδιά στην προσωπική του ζωή και διαφορετικά μέσα στο ring ή μέσα στο κλουβί. Να φωνάξω για την απονομή τον πρόεδρο του European Fight League και πλέον συνεργάτη μας, τον κύριο Μάρκο Νταουκάκη, και είναι και χαρά μας που είναι εδώ ο αντιδήμαρχος πατρέων οικονομικών, ο κύριος Παναγιώτης Βαφέας. Μάρκος Νταουκάκης, ο άνθρωπος που πριν από 3 χρόνια έστησε το πρώτο event MMA σε κλουβί στην Ελλάδα. Έκανε άλλο ένα, το EFL2 στην Κρήτη, και από τότε έχουμε παράπονα, γιατί μας άφησε χωρίς EFL. Δεν μείναμε χωρίς MMA στην Ελλάδα, αλλά μείναμε χωρίς EFL, το οποίο επανήρθε πλέον μαζί με το Battle, συμπορεύεται. Ο Δημήτρης Ομόχου μου έλεγε ότι μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις στο επόμενο EFL που θα γίνει αυτούσιο σε κλουβί. Ο οποίος αυτή την περίοδο είναι στην Αμερική, στο Hollywood. Με τον κολλητό του, τον Rampage Jackson. Και τον Στρουμπούλη, τον Παναγιώτη. Αυτά είναι κολλητήλικα, έτσι. Εσύ έχεις κολλητό εμένα, ο άλλος έχει το Rampage. Απόφαση των Κριτών. Ομόφωνη απόφαση, λοιπόν. Κόκκινη γωνία, Δημήτρης Μαρίν Καραγιώργο. Μάλιστα, ο πεζοναύτης, ο Δημήτρης ο Καραγιώργος, θα πάρει την νίκη. Αν το λένε αυτό οι κριτές ομόφωνα, η γνώμη μας περισσεύει πάνω. Νομίζω φαινόταν, τουλάχιστον από αυτά που είδαμε στην εξέλιξη του αγώνα, ότι είχε το πάνω χέρι, πήρε τα σημεία, πήρε και την νίκη. Ο Μάρκος Νταουκάκης, τον βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση. Αδυνατισμένο και γυμνασμένο. Στην κατηγορία του μπαίνει και αυτό στο κλουβί, έτσι. Εύκολα, εύκολα μπαίνει ο Νταουκάκης για την ώρα. Λοιπόν, είδαμε και MMA. Από εδώ και πέρα το πρόγραμμα είναι full K1 και φυσικά το τέλος βραδιάς θα έρθει μαζί μας και ο Γιάννης Αιδινιώτης. Θα έχουμε τα δύο πυγμαχικά main event. Μόνο που το λέω ότι θα έχουμε εδώ τον Μιχάλη Αρναούτη. Παρότι τον έχουμε ξαναδεί στο προηγούμενο battle, είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψεις. Ένα αθλητή που η καριέρα του έγινε στις ΗΠΑ. Ξεκίνησε και κορυφώθηκε. Έτσι. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για τον τρίτο αγώνα της βραδιάς. Θα βοηθήσει τον κύριο της Πάτρας. Είναι ένας δικός σας αθλητής kickboxing στον τρίτο αγώνα της βραδιάς. Και αντίπαλός του είναι ένα 17χρονο παιδί, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει πολύ πολύ δυνατούς αγώνες και σύντομα θα τον δούμε να πρωταγωνιστεί στα μεγάλα rings. Τρίτος λοιπόν αγώνας της βραδιάς, K1 Rules. Να υποδεχτούμε στην κόκκινη γωνία του ring από τους Fighters Αθανασόπουλος, Super Mario Πασάι. 17 ετών, 10 επαγγελματικοί αγώνες. Ξέρεις πολλούς? Ελάχιστος. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Επαγγελματικούς αγώνες. Χωρίς προστατευτικά, αν θεωρήσουμε. Χωρίς προστατευτικά. Επιπληρωμή που λέμε. Σίγουρα πάντως όχι, ναι. Με 9 νίκες και μόλις μία ήττα και αυτή σε ηλικία 16 ετών. Έτσι. Ούτε καν σε αγώνες. Ο Σούπερ Μάριο Πασάι, ένα εξαιρετικό παιδί που έρχεται από τους fighters του Κώστα Θανασόπουλου, όπως λέγαμε και για τον Σέρτσα πριν. Με πολύ είναι η ίδια κατηγορία, Γιάνν Γκάν. 64 ως 65 κιλά. Ανήκει στους fighters του Κώστα Θανασόπουλου, στην γωνία του αυτός. Προπονείται με τον Νίκο Χίσεν. Αλίμονο, αν έψαχνε καλύτερο στην κατηγορία για να προπονείται. Ανέβηκε η κατηγορία για το συγκεκριμένο παιχνίδι, πήγε στα 67 κιλά. Διότι εδώ έχουμε τον Χάρη Γκάση. Ένα από τα βαριά ονόματα της πατρινής πυγμαχίας και του kickboxing. Old school θα τον χαρακτήριζα εγώ τον Χάρη τον Γκάση. Σήμερα αναμετρώνται έτσι δύο διαφορετικές γενιές. Αυτή που φεύγει, ναι, και αυτή που έρχεται. Εγώ δεν νομίζω ότι φεύγει ο Χάρης ο Γκάζης. Απλώς. Σαν στυλ παιχνιδιού. Σαν στυλ παιχνιδιού σίγουρα. Ο Χάρης ο Γκάζης είναι πολύ έμπειρος. Κανονικά μπορεί να διαβάσει τη σκέψη του Μάριου του Πασάη. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο Μάριος όμως έχει τα νιάτα να τον υποστηρίζουν. Πάμε για την ανακοίνωση του αγώνα. Κυρίες και κύριοι, η αναμέτρηση που θα παρακολουθήσετε γίνεται με όρους K1. Τρεις γύροι των 3 λεπτών. Μπλε γωνία! Έρχεται από την Αθήνα. Είναι 18 ετών. Ανήκει στους fighters. Στη γωνία του, Κώστας Αθανασόπουλος. Κυρίες και κύριοι, Super Mario Pasai! Αντίπαλος του! Έρχεται από την Πάτρα,
στη γωνία του ο Αλέξης Καραλής από τον Σπάρτακο. Κυρίες και κύριοι, είναι ο λύκος της Πάτρας, The Wolf, Χάρης Γκάζης! Μπροστά! Ετοιμαζόμαστε για το πρώτο καμπανάκι. Στη μία γωνία Χάρης Γκάζης, στην έδρα του ο έμπειρος, ο Λύκος. Ο Λύκος. Ποιος ήταν ο μεγάλος Λύκος του παγκόσμιου kickboxing. Τεράστιος Ιαπωνέζος Μασάτο, που σε ηλικία, παρακαλώ, 29 ετών, σταμάτησε. Αποσύρθηκε. Κέρδισε το Sauer. Δεν έχει ακόμα. Κέρδισε. Στα βαριά, στη βαριά κατηγορία. Έτσι, λοιπόν. έχουμε επανάληψη των ομάδων που είδαμε και πριν. Όσο τα λέει εδώ ο Νίκος Οδροσόπουλος. Αλέξη Καραλής, Κώστας Αθανασόπουλος ρίχνουν τα δικά τους λιοντάρια στη μάχη. Εδώ όμως δεν έχουμε δύο νέα παιδιά, έχουμε ένα νέο παιδί απέναντι σε ένα πολύ πολύ έμπειρο Χάρης Γκάζης, με επαγγελματικούς τίτλους στην διάθεσή του και πανελλήνιους και σε διοργανώσεις με διεθνή χαρακτήρα. Και παλιότερα να θυμίσουμε, έχει αναμετρηθεί και με έναν ακόμα αθλητή τον Fighters, πιο έμπειρο, τον Αλέξη Σύρο, είχε χάσει ωριακά. Προέρχεται από νοκάουτ στο τελευταίο του διοργάνωση στην Πάτρα ο Χάρης ο Γκάζης. Τώρα απέναντι στον Super Mario Πασάι. Ένα παιδί που βλέπεις τώρα τον Boy, παίζει μεγάλη διαφορά εδώ πέρα. Ένας πυγμαχικός Χάρης Γκάζης. Και να πω για ένα Super Mario Πασάι, ο οποίος από τον Boy και μόνο καταλαβαίνει κανείς ότι έχει ένα τεράστιο αβαντάζ. Το αβαντάζ αυτό λέγεται πόδια. Παίζει ολοκληρωμένο kickboxing. Εκμεταλλεύεται και τα χέρια του, αλλά κυρίως το μεγάλο προσόντο που είναι τα πόδια. Συνήθως, τώρα να δούμε σήμερα θα κάνει. Τα γόνατα που βλέπουμε εδώ. Δεν μασάει ο μικρός. Έχει μπει δυνατά. Πολύ επιθετικός ο Χάρης ο Γκάζης. Καλά κάνει. Άλλωστε, αν το παιχνίδι πάει στην αντοχή, νομίζω ότι έχει το αβαντάζ ο Πιτσιρίκος, που εδώ θα βρεθεί κάτω. Δεν είναι κάποιο σημείο, είναι ένα αποκράτημα, δεν μετριέται κάτι σε αυτή την πτώση. Μην βλέπετε κάποιον κάτω και αμέσως θεωρείται ότι είναι νοκάουτ. Δεν είναι το Ρόκι. Ο Χάρης ο Γκάζης επιμένει, δοκιμάζει και τα πόδια του. Εδώ αρχίζει να δουλεύει πάλι τα πόδια ο Μάριο Πασάι. Είναι πολύ λογικό, τους χωρίζουν πάρα πολύ πόδι σε ύψος. Η στρατηγική είναι αυτονόητη, αλλά μην νομίζετε ότι δεν το ξέρει αυτό ο Χάρης ο Γκάζης. Δεν πήγε να παίξει σήμερα. Stop. Είναι πολύ έμπειρος. Ένα κλίντς που σημαίνει δεν επιτρέπεται να κρατήσεις τον αντίπαλό σου από τον σβέρκο για να το χτυπήσεις περισσότερο από ελάχιστα δευτερόλεπτα για να κάνεις το ένα χτύπημα. K1 σημαίνει ένα χτύπημα σε κάθε επίθεση. Αν από δύο και πάνω αλλάζουμε άθλημα, πάμε στο Muay Thai. Και δεν μιλάω για το ποτό, έτσι μιλάω για το αγωνιστικό στυλ. Αρχίζει να μαζεύει τα πόδια του Χάρη Γκάζη ο Πασάι. Λογικό, θέλει να του χαλάσει τη βάση. Κρατάει την απόσταση ώστε να μην μπορεί ο Γκάζη να το φτάσει. Και εσείς να παίζατε, αυτό θα κάνατε. Αν ήσασταν πιο ψηλοί από τον αντίπαλό σας, αυτό κάνει και ο Πασάι κατόπιν εντολής. Νομίζω ότι δεν είναι και θέμα εντολής. Το καταλαβαίνεις και από μόνος πια όταν έχετε τον Boy. Βλέπουμε με απανοτά λόγους και γόνατα καταστρέφει το παιχνίδι του Γκάζη. Όπου λόγου, μιλάμε για χτυπήματα με τα πόδια χαμηλά στον αντίπαλο. Το ξέσπασμα του Γκάζη στο πρώτο λεπτό έχει κατευνάσει, να το πω έτσι, από τα μισά του πρώτου γύρου. Και φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα. Και άλλα χτυπήματα στο εσωτερικό του αριστερού ποδιού του Χάρη του Γκάζη. Και ένα γόνατο. Εδώ τώρα θέλει προσοχή από τον έμπειρο πατρινό, διότι ένα γόνατο έφτασε με μεγάλη ευκολία και προσγειώθηκε στο πρόσωπό του. Ξανά χτυπήματα στο αριστερό πόδι του Χάρη, το οποίο νομίζω καταπονείται από τον πιτσιρικά. Ο Πασάι. Κάτι το οποίο έχει καταλάβει και ο Πασάι και ακριβώς χτυπάει σε αυτό το σημείο. Το έχει βάλει σημάδι. Είναι και εντολή από τη γωνία. Ακούω τον Νίκο Χίσεν, ο οποίος επιμένει σε αυτή την εντολή. Έχει πρόβλημα εκεί με το σπασουάρ του λίγο ο πιτσιρικάς. Αυτό το περίτεχνο και εντυπωσιακό που επιχείρησε ο Χάρης ο Γκάζης δεν έπιασε. Αλλά το καμπανάκι ήρθε για να τελειώσει ένα πρώτο γύρο που επαγγελματικά, με επαγγελματισμό Χάρη Γκάζη, ο Μάριο Πασάι πήρε τα σημεία με τα πόδια σε αυτό το πρώτο γύρο. Νομίζω είναι ευχάριστη έκπληξη. Ειδοποιήθηκε για αυτόν τον αγώνα μόλις 10 μέρες πριν. Ανέβηκε η κατηγορία και απέναντι σε έναν πολύ πιο έμπειρο, έτσι, και σκληρό αντίπαλο. Βλέπουμε να παίρνει τον πρώτο γύρο. Πώς πέρασε εδώ το κροσέ του Χάρης ο Γκάζης, κάτι που δεν πρόλαβε να δει ο μικρός. Και μετά άρχισε να γίνεται αυτό εδώ ακριβώς. Τα χτυπήματα του Μάριο Πασάι με τα πόδια, με τα γόνατα, κυρίως έτσι όπως πρόλαβα να δω εγώ
με στόχο το αριστερό πόδι του Χάρη, του Γκάζη, το οποίο ταλαιπωρήθηκε λίγο σε αυτό τον πρώτο γύρο. Τα κορίτσια δεν ταλαιπωρούνται ποτέ, μπορούν να χορεύουν ατελείωτα προς τέρψην δική μας κυρίως, αλλά και του κοινού που βρίσκεται εδώ στην Πάτρα. Δεύτερος γύρος, θα σηκωθεί και ο Χάρης Ογκάζης από τη γωνία του. Κόκκινα γάντια για τον Πατρινό. Μπλε γάντια για τον αθλητή των Fighters από την Αθήνα. Δεύτερος γύρος. Γυρίνει να βγάλει το δεξί του κροσέ ο Χάρης Ογκάζης. Είναι πολύ δυνατό. Του έχει προφέρει 2-3 νοκάου στην καριέρα του. Καλά και θεαματικά. Είχα δει το τελευταίο του, ήμουν παρόν εκεί, αλλά εδώ έχει θέμα με τα πόδια του. Διότι ο 17χρονος πασάει. Ξέρει ποιο είναι το δυνατό του όπλο και επενδύει σε αυτό. Βλέπω τον Χαρή ότι έχει αρχίσει και πλησιάζει. Κρατάει αρκετές φορές. Είναι η δεύτερη φορά, η τρίτη που δέχεται παρατήρηση από τον Νίκο Δροσόπουλο. Ότι κρατάει περισσότερα δευτερόλεπτα από αυτά που επιτρέπεται τον αντίπαλό του. Ξανά. Δεν κρατάω. Του το είπε ξεκάθαρα ο Νίκος Δροσόπουλος. Το κάνει αυτό ο Χαρής γιατί πρέπει να μειώσει την απόσταση. Λογικό είναι. Ξανά τελειώματα με τα πόδια. Κροσέ με τα χέρια, τελειώματα με τα πόδια στο δεξί. Το δεξί πόδι του Πασάη και το αριστερό προσγειώνεται αλλεπάλληλα πάνω στο αριστερό του Χάρη του Γκάζη. Παρατήρησε το. Νομίζω και αυτή είναι η στρατηγική του. Είναι στρατηγική, λογικό είναι. Όποιος νομίζει ότι. Έχει το αδύνατο σημείο του Γκάζη και έχει πάει εκεί για να τελειώσει το παιχνίδι. Το kickboxing είναι στρατηγική, είναι σκάκι. Όποιος νομίζει ότι μπαίνουν δύο τύποι και χτυπιούνται, είναι πολύ γελασμένος. Όσο και αν ακούγεται αντιφατικό, είναι πολύ εγκεφαλικό παιχνίδι. Είναι το εγκεφαλικό παιχνίδι. Να σου δείξω μια μέρα έναν αγώνα ανάμεσα σε δύο αθλητές που έπαιζαν ένα γύρο box και ένα γύρο σκάκι. Πρωτότυπο, έτσι. Σίγουρα. Σε πληροφορώ αυτός που κέρδισε το σκάκι, κέρδισε και τον αγώνα. Εδώ δεν υπάρχει σκάκι. Το σκάκι είναι μόνο στο μυαλό των προπονητών και των παιχτών. Βέβαια, ο Χάρης είναι και παίκτης προπονητής από μόνος του. Ένας από τους καλούς δασκάλους εκεί στην Πάτρα, την Πυγμαχούπολη της Πάτρας. Και μπροστά στο δικό του κοινό εδώ προσπαθεί να τα βάλει με το φρέσκο αίμα το μέλλον του ελληνικού kickboxing, τον Μάριο Πασάη. Νομίζω ότι δεν θα πούμε και ψέματα. Να πούμε ότι ο Μάριος είναι ένα από τα παιδιά που όχι απλά θα τον βλέπουμε, αλλά θα τον βλέπουμε να πρωταγωνιστεί. Battle 10. Σε ποιο battle θα είναι main event? Στο battle 11, νομίζω ότι για αυτή την εμφάνιση. Μιλάμε για main event, όπως είναι τώρα ο Μιχάλης Αρναούτης ή ο Τάσος Μπερδέσης. Έλα, κάνω μια εκτίμηση. Μαζί θα είμαστε πάλι. Battle 18, battle 20. Σε ποιο νωρίς λες, Θα προτιμούσα να το δούμε μετά το 20. Με την έννοια ότι τα παιδιά που είναι 18 χρονών και έχουν ανέλκυση τέτοια γρήγορη, συνήθως δεν έχουν. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Αποτελέσματα, μπράβο. Παιχνίδι με το παιχνίδι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, όπως δίνει και ο ίδιος. Είναι το πέρασμα από την εφηβεία στα δύσκολα. Ξεχνιέται μερικές φορές ο Μάριος, κατεβάζει τα χέρια κάτω και ακούγεται αμέσως η αυστηρή εντολή από τη γωνία. Ο Κώστας Αθανασόπουλος, ο Νίκος Χίσεν είναι εκεί και τον επαναφέρω στην τάξη. Συνεχόμενα γόνατα. Ένα επιτρέπεται να επαναλάβουμε. Εδώ το παράγανε λίγο ο μικρός, ο οποίος και πάλι έχει δουλέψει απόλυτα το παιχνίδι χαμηλά. Δηλαδή χτυπήματα στα πόδια του Χάρη Γκάζη για να του χαλάσει την βάση. Δοκιμάστε και εσείς να το βλέπετε το χτύπημα εκεί στο αριστερό πόδι. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και ο δεύτερος γύρος ολοκληρωτικά στο Μάριο Πασάη. Βλέπουμε με συνδυασμούς και απανωτά χτυπήματα στα πόδια του Γκάζη. Τον θύρει κι άλλο. Έτσι και εσείς κόντρες επάνω. Τα χτυπήματα πονάνε ακόμα περισσότερο. Είναι λογικά εκπληθωμένος. Καμία κούραση για τα κορίτσια. Αυτό ήταν. Συνεχίζουν μέχρι το τέλος. Θα τις παρακολουθώ εγώ και θα ανακηρύξω νικήτρια, να ξέρεις. Για την ώρα ψηφίζω έξω αριστερά. Έξω αριστερά. Ναι, βλέπω εσύ και είναι ποδοσφαιρικός, ανασβέστη πάνω πας. Έχει πιο ολοκληρωμένη κίνηση. Φαίνεται ότι έχει την προπόνηση. Είναι καλά χωρίς την μπάλα. Έχει πολύ καλό παιχνίδι στο χώρο. Λοιπόν, δεύτερος γύρος όμοιος με τον πρώτο, πάνω κάτω. Πολύ σοφά επέλεξε, αφού είδε ότι πονά, γιατί δεν επιλέγεις την ίδια στρατηγική από το σπίτι σου. Βλέπεις τον αγώνα σου γίνεται. Και η ομάδα των Fighters έχει επιλέξει. Βλέπω ξεκούραστο τον Πασάη. Ένα χαμογελαστό πρόσωπο δείχνει πολλά. Ηρεμία, σαν να μην έχει κουραστεί. Έχει, μιλάει με τον Δροσόπουλο, τον Νίκο, ο Χάρης Ογκάζης. Κάτι του έχει πει. Κύριε Στέφανε. Και καλεί αυτό τον διοργανωτή. Έχουμε διακοπή λόγω τραυματισμού. Α, διακοπή, λοιπόν. TKO. Έχουμε διακοπή λόγω τραυματισμού. Λοιπόν, νίκη με τεχνικό νοκάουτ για τον Super Mario Πασάη, λοιπόν.
από εγκατάλειψη αντιπάλου. Είναι αυτό που λέγαμε από νωρίς. Είδε το, την αχίλιο πτέρνα του Γκάζι και συνέχισε να χτυπάει και από τον πρώτο γύρο και στο δεύτερο. Πολύ μεγάλη νίκη για τον μικρό 17χρονο που πετυχαίνει την ένατη νίκη του σε επαγγελματικό μάτς. Έχει μία ήττα και την πετυχαίνει απέναντι σε ένα πολύ σπουδαίο αντίπαλο, το Χάρη τον Γκάζι. Και αυτή τη φορά περνάει στο επόμενο επίπεδο. Βέβαια και προσθέτει και ένα TKO στο βιογραφικό του. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν νικητή. Νικητής με νικητής ή με παρέτηση, κύριε Δροσόπουλε, βοηθήστε με. Ωραία. Δεν τα γνωρίζω, ευχαριστώ. Νικητής λοιπόν με παρέτηση. Μπλε γωνία, Super Mario Πασάι. TKO λοιπόν για τον αθλητή των Fighters. Οι Fighters κάνουν το 2 στα 2 στα main event στα οποία είχαν οι αθλητές. Μετά τον Σέρτσα και ο Πασάι. Με αυτό το TKO, να πούμε ότι το τεχνικό νοκάουτ προσφέρεται όταν εγκαταλείπει ο αντίπαλος, όταν πέφτει λευκή πετσέτα, όταν το διακόπτει ο γιατρός. Μάλιστα. Ή ο διαιτητής. Όταν κρίνει ότι ένας από τους δύο έχει χάσει αισθήσεις, όρθιος που λέμε. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Εδώ μερικά από τα στιγμιότυπα. Συγχαρητήρια στα δύο παιδιά. Χάρη, τραυματισμός. Εδώ θα είμαστε. Ωραίος αγώνας rematch. Και εδώ που κουτσένει ο Χάρης ο Γκάζης, φάνηκε εξ αρχής σου ένα θεματάκι χαμηλά. Δεν μπορεί βέβαια να σταματήσει κανένα παιχνίδι την ώρα που γίνεται. Για κάτι τέτοιο πρέπει ο αθλητής, όπως έκανε ο Χάρης ο Γκάζης, να πάει στον διαιτητή και να δηλώσει ότι δεν μπορεί να συμμετοχήσει λόγω τραυματισμού, όπως και έγινε εδώ. 2-0 για τους Fighters μέσα στην Πάτρα. Καλή σωτιά. Το πιο αξιοσημείο είναι ότι δύο πιτσιρικάδες, δύο 18χρονοι, έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Εγώ επιμένω για τον πρώτο αγώνα. Θέλω να δω και ρεβάνς του Βίκτορα Νικολόπουλου με τον Αλέξανδρο Σέρτσα στην Αθήνα. Οι Fighters είναι εδώ. Οι Fighters είναι εκεί, στην Κερκίδα. Για τον Τάσο Μπερδέση, ο κόσμος είναι εδώ. Νομίζω ότι ο Στέφανος ρωτάει για να τα ακούσει, έτσι. Είναι δυνατόν, μιλάμε για την Πάτρα. Κριτικός καμπ είναι εδώ. Είστε οι πιο φασαριώσιδες και σας γουστάρω πολύ και το ξέρετε. Και έφτασε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε heavyweight K1 rules, βαριά κατηγορία. Έρχεται από τη Μολδαβία. Τα τελευταία 6 χρόνια ζει και γυμνάζεται στην Ιταλία, στο Μιλάνο συγκεκριμένα. Έχει 6 επαγγελματικούς αγώνες με 6 νίκες και 5 νοκάουτ. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να είναι στο Ring to the Battle 10. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε τον στην κόκκινη γωνία του Ring, Ρίκο Μπελενιού. Τι ξέρεις από πρώην Σοβιετικούς που μένουν στην Ιταλία? Είναι σαν τον ανέκδοτο με ένα Τούρκο στο Παρίσι. Έτσι. Για να μιλήσουμε σοβαρά, νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός, ένας ανατολικός με ό,τι στοιχεία μπορείς να πάρεις από μια ευρωπαϊκή χώρα όπως η Ιταλία, νομίζω ότι προσφέρει κάτι παραπάνω στο παιχνίδι του. Για φαντάσου όμως τον Πέτρο Σιάνδελο για τον Μπέριο Νιούκ να πήγαινε στην Ολλανδία. Εκεί είναι η Μέκα. Η Μέκα, η Μέκα. Του ευρωπαϊκού τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ρίκου Μπέλενιουκ, πολύ εμπειρός με πολύ σοβαρή ομάδα παρακαλώ στην Ιταλία. Μπέλενιουκ! Όπως ακούσατε, 5 νοκάουτ στο ενεργητικό του. Δεν ξέρω αν έχει παίξει με αντίπαλο τέτοιου τύπου. Έτσι, αυθεντικό βαρύ heavyweight όπως ο Τζόρος. Αυθεντικό βαρύ. Το Νοέμβριο μας πέρασε ότι κρεμάει τα γάντια του. Μετά από αυτό έκανε τη στρατιωτική του θητεία. Αποφάσισε ότι δεν μπορεί να ζήσει στο kickboxing, χωρίς το kickboxing. Επέστρεψε στον πρώτο του δάσκαλο, τον κύριο Γιώργο Μάλιο. Έμεινε δίπλα του ο δάσκαλος, ο κύριος Νίκος Κρητικός, για να του κάνει τα πόδια και τα γόνατα. Και κυρίες και κύριοι, ο Αντώνης Τσόρος επιστρέφει στο Ring to the Battle, στην πλεγωνία του Ring. Αντώνης Τεράκλε Τσόρος! Φωτιά στο τόφαλος από τους φανς που ακολούθησαν τον Αντώνη Τζόρο. Νάτος ο Αντώνης Τζόρος, ένα από τα βαριά ονόματα του ελληνικού kickboxing. Ένας από τους
καλύτερους heavyweight αθλητές πάντα μέσα στους πρώτους των rankings των heavyweight. Και η αλήθεια είναι, είναι ο Αντώνης Δώρος, ο βαρύς Έλληνας που έχει αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα ονόματα παγκοσμίως. Έχει παίξει, θυμίζουμε, δύο φορές στο Showtime. Έχει αντιμετωπίσει τον Steve McKinnon στην Αυστραλία. Και όταν μιλάμε για McKinnon, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κατακτήσει τα πάντα στη ζωή του. Κυρίες και κύριοι, ο αγώνας που θα παρακολουθήσετε είναι για την κατηγορία Heavyweight με όρους K1, τρεις γύροι των τριών λεπτών. Κόκκινη γωνία έρχεται από την Ιταλία και το Fight Team Mico. Προπονητής του, ο Μίλαν Ντάσιτς. Ζυγίστηκε 94,8 κιλά. Είναι ο Ρίκου Μπελενιούκ. Αντίπαλος του, από την Ελλάδα. Έρχεται από το κριτικό σκάμ. Στη γωνία του, ο Γιώργος Μάλιος και ο Νίκος Κριτικός. Ζυγίστηκε 99,8 κιλά. Κυρίες και κύριοι, ο Ράγκλερ Αντώνης Τόρος. Παρά τη στρατιωτική του θητεία, βλέπουμε ότι κρατιέται ακόμα σωματικά. Και το πιο σημαντικό απ' όλα νομίζω είναι η γωνία του πλέον, ότι είναι ο μεγάλος σπουδαίος Γιώργος Μάλιος μαζί με τον Νίκο Κριτικό, μια πολύ δυνατή ομάδα, ολοκληρωμένη. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το παιχνίδι των heavyweight της βραδιάς με τον Ντεμέκηταλο, να μου επιτρέψω να το πω και έτσι, τον πρώην Σοβιετικό, απέναντι στον Αντώνη Τζόρο. Έχω μεγάλη περιέργεια για τον Αντώνη. Όλοι το γνωρίζουν, έχει χαλάσει ο ίδιος από μόνος του πολλά είχε από τα μάτια. Έχει έναν αντίπαλο όλα αυτά τα χρόνια, τον εαυτό του. Όταν καταφέρει να τον κοντρολάρει, βλέπουμε ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Το ξέρει και ο ίδιος, πάντα πριν τους αγώνες αναγνωρίζει το ότι κάνει πολλά λάθος πράγματα, έχει χαλάσει πολλά δικά του μάτς, εκνευριζόμενος και χάνοντας με δυσκολιφιέ. Να ευχηθούμε να μην τελειώσει έτσι αυτό το μάτς του Αντώνη Τζόρου. Και επίσης έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω αυτή η επιστροφή στον Γιώργο Μάλιο, τον πρώτο του δάσκαλο. Όταν ήρθε από την Κόρυθο ο Αντώνης Τζόρος σε παιδική ηλικία, πήγε στον Γιώργο Μάλιο. Μετά ακολούθησε και άλλους προπονητές στην καριέρα του. Εδώ και ένα χρόνο είναι μαζί με τον Νίκο Κριτικό, ο οποίος του έχει προσδώσει πολλά πράγματα στα στοιχεία που δεν είχε ο Αντώνης, στα πόδια για παράδειγμα. Πόδια, γόνατα. Να δούμε, δεν τα έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ μέχρι τώρα στα μάτς του. Να δούμε αν σήμερα επιφυλάσσει κάτι διαφορετικό. Από την άλλη, κλασικό σχέδιο που βασίζεται στα βαριά χτυπήματα. Κοίτα πόδια, κοίτα πόδια, κοίτα πόδια. Να το γόνατο. Μπράβο στον Αντώνη, ο οποίος έχει ένα άλλο στυλ από αυτό που τουλάχιστον δεν έχω δει εγώ τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Αντώνης έχει φωνικά κροσέ, τα οποία μας πιάσουν, ξυπνά άλλη μέρα. Αλλά εδώ για την ώρα έχω δει να χρησιμοποιεί και τα πόδια του δύο-τρεις φορές. Αυτά είναι κριτικό way που λέμε, και νομίζω ότι τον περισσότερο ρόλο στη γωνία του όσον αφορά τον Γιώργο Μάλιο έχει να κάνει με το εγκεφαλικό παιχνίδι στον Αντώνη επάνω. Έτσι, ο Αντώνης θέλει κοντρολάρισμα στον εγκέφαλο με έναν άνθρωπο που τον ακούει στη γωνία. Είναι πολύ σημαντικό να ακούς στη γωνία. Παράξενος Τζόρος, έτσι, περίεργος Τζόρος, με πόδια. Με πόδια, πιο μυαλωμένος, δεν ανοίγεται τόσο πολύ. Δεν το έχω ξαναδεί, δηλαδή σε αυτόν τον βαθμό τουλάχιστον, έτσι. Πιο ελαφρύς, κατά 7 κιλά ο Μπελενιούκ. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Είναι λογικό ο Τζόρος να έχει πάρει και κάποια κιλά λόγω της ιδέας. Παρ' όλα αυτά δείχνει σε καλή κατάσταση σωματικά. Και τα χτυπήματά του είναι φυσικά πολύ δυνατά, ο συνήθως. Να περνάει κάποια λόγο εδώ, Μπελενιούκ, αλλά τρώει και το λόγο. Αυτό είναι που λέω, με εντυπωσιάζει ο Τζόρος σε αυτό που έχω δει συγκριτικά με τον Τζόρο των τελευταίων δύο ετών, έτσι. Ή πιο χαρακτηριστικά της τελευταίας πενταετίας. Καθαρά πυγμαχικό το στυλ του. Ευνηδιάζει τον αντίπαλο. Αν έχει δει τον Αντώνη Τζόρο σε οποιοδήποτε βίντεο, νομίζω δεν περίμενε τόσα πόδια, τόσα χαμηλά χτυπήματα στο ξεκίνημα. Να το πάρει. Και βλέπουμε έναν Τζόρο ο οποίος ζυγίζει τον αντίπαλο και δεν μπαίνει απλά για να τελειώσει το παιχνίδι από τον πρώτο γύρο. Έτσι. Και επειδή είπα πριν για την διαφορά στα κιλά, αυτό έχει να κάνει με την αντοχή. Είναι τρεις γύροι των τριών λεπτών, παίζει μεγάλο ρόλο. Σίγουρα ο Ιταλός είναι πιο ανθεκτικός. Να το τον νοκάουτ, όχι. Νομίζω ότι ζαλίστηκε. Έχει φάει ένα δεξί. Να το! Ναι, ναι. Και αυτό που λέγαμε για ωριμότητα. Πήγε αμέσως πάνω από τον αντίπαλό του. Τρόμαξα εξ αρχής γιατί τον είδα να πηγαίνει με απειλητικές διαθέσεις. Αλλά ευτυχώς. Ακούστηκε ο Γιώργος Μάλιος.
Λοιπόν, φάνηκε τον Ογκάντι. Έφαγε, ζαλίστηκε στο πρώτο κροσέ και το άλλο το έφαγε γεμάτο. Αλλά σηκώθηκε. Μπράβο. Στον Μπελενιούκ. Και σε μια κρίσιμη καμπή, έτσι, στο τέλος του πρώτου γύρου. Μπορεί να το τελειώσει εδώ τώρα, Αντώνης, να έχουμε νοκάουτ. Δυνατά χτυπήματα, τον έχει στα σκοινιά. Κοίτα, εγώ να τα έχω πάθει πλάκα με το παιχνίδι του Αντώνη. Δεν έχω δει τόσα πολλά. Ο Γιώργος, ο Μάλιος είναι έτοιμος να ανέβει στο ρινγκ. Έχει μεγάλη ξυλοφορητικότητα ο καλός του. Το κουδούνισε ωραία στο χώρο, έτσι. Δηλαδή, άκουσε κουδουνάκια κανονικά ο Μπελενιούκ, αλλά μπράβο του. Και παρόλα αυτά συνήθε γρήγορα. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις η στρατηγική λέει τελείωσε τον τώρα που υπάρχει χρόνος. Δεν υπήρχε τόσος χρόνος. Saved by the bell. Σώθηκε από το καμπανάκι ο Μπελενιούκ. Ένας ξεκάθαρος γύρος με πόντους kickboxικούς. 18 θα τελείωνε αυτό το μάτς, αυτός ο πρώτος γύρος, διότι υπάρχει το knockdown που μετρά βεβαίως. Κόβει ένα πόντο από τον αντίπαλο που μετρήσει. Λοιπόν, δεν είναι θέμα για το ποιος έχει πάρει το γύρο. Αυτό που οφείλουμε να ομολογήσουμε είναι ότι ο Αντώνης μας εκπλήσει ευχάριστα. Εμένα για δύο λόγους προσωπικά. Τον γνωρίζουμε χρόνια τον Αντώνη και μας γνωρίζει. Πρώτον για το στυλ παιχνιδιού, την επιλογή να παίξει με πόδια περισσότερο από ότι με χέρια. Εννοείται ότι θα τελείωνε με κροσέ στο πρόσωπο του αντιπάλου του. Αυτό είναι ο Αντώνης ο Τζόρος. Και το δεύτερο που μας εντυπωσιάζει, εδώ είναι το πρώτο που ζαλίζει. Και σε λίγο θα δεις και το δεύτερο. Κατεβάζει. Α, εδώ δουλεύουμε. Κούμποσε γεμάτο. Και σηκώθηκε ο Μπελενιούκ, μπράβο. Είχε πολύ γερό αγώνι. Και ευτυχώς εδώ είναι που με εκπλήσει ο Αντώνης. Ενώ πάει με άγριες διαθέσεις επάνω και λες όχι, μην τελειώσει αυτό το μάτς έτσι. Τον αγκαλιάζει και τον σηκώνει. Θα μου επιτρέψει να πω ότι αυτό είναι ο Γιώργος Μάλιος. Είναι η ωριμότητα που του προσέφερε. Μπα, νομίζω ότι είναι η απειλή περισσότερο, διότι ο Αντώνης αν κάνει κάτι τέτοιο ξανά, γιατί το έχει κάνει αρκετές φορές στην καριέρα του, θα βγει νοκάουτ από τον Μάλιο αμέσως μετά. Πίστεψέ με, δεν θέλει να δει τον Γιώργο τον Μάλιο θυμωμένο. Ακόμα και αν έγινε Αντώνης Τζόρος, δεν θέλει να δει τον Γιώργο Μάλιο θυμωμένο. Λοιπόν, πολύ ωραίο το παιχνίδι του Αντώνη. Πρέπει απλά ή να συνεχίσει το ίδιο μοτίβο ή να συντηρήσει την διαφορά υπέρ του. Πολύ καλός πρώτος γύρος. Και πολύ ωραία συνεχίζει με χτυπήματα στα πόδια. Κάτι που δεν περίμενε ποτέ ο Μπελενιούκ. Αυτή τη γνώμη μου πάνω, όλο το θέμα είναι να μην πάει πολύ το μάτσο. Ο Αντώνης δεν έχει κάνει την προετοιμασία που έχει κάνει ο Μπελενιούκ. Σε καμία περίπτωση. Ο Μπελενιούκ ετοιμάζεται 3 μήνες για αυτό το μάτσο. Ο Αντώνης είχε στη διάθεσή του σκάρτες 30 μέρες από την θητεία του τη στρατιωτική και μετά δεν είναι το ίδιο. Ήταν γενικώς ένα περίεργο διάστημα που αρχικά είχε πάρει την απόφαση να αποσυρθεί. Ανακάλεσε, ακολούθησε τη στρατιωτική του θητεία και τώρα βλέπουμε σταδιακά να επανέρχεται. Και βλέπουμε ότι και σε αυτό το δεύτερο γύρο μπαίνει με το δικό του ρυθμό. Δεν παρασύρεται από το ρυθμό του Μπελένιου. Ο Μπελένιου όμως μπήκε καλά και φαίνεται πιο, να το πω, ευδιάθετος. Ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Για την ώρα ο Μπελένιου με τα κόκκινα γάντια είναι πιο ευδιάθετος στον δεύτερο γύρο. Δεν είναι ο Αντώνης του πρώτου γύρου. Ωστόσο, να τα τσιμιάκια τσιμπιούνται. Θέλει λίγο προσοχή τώρα εδώ, γιατί ο Αντώνης έχει κατεβάσει τα γάντια του. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό το είπε τώρα και ο Γιώργος ο Μάλιος. Μαζεύει σημειάκια από χαμηλά ο Μπελενιούκ. Αν φάει άλλο ένα. Είναι αυτό το φωνικό δεξί που έτσι την πρώτη φορά μπορεί να την γλιτώσει, αλλά τη δεύτερη πολύ δύσκολα. Εδώ το στύπημα του Αντώνη πάνω στα γάτια του Ιταλού. Λέμε τώρα Ιταλού. Θα επαναλάβω, όσο κυλούν τα λεπτά, είναι υπέρ του Ιταλού, όχι όσον αφορά τα σημεία. Αλλά έχει φάει και ένα χτύπημα εδώ, Αντώνη. Θέλει πολύ προσοχή. Το βλέπω χαλαρό όμως. Άλλωστε είναι περιβόητος για την ξυλοχωρητικότητα του ο Αντώνης. Έχεις δει το μάτσε με τον Μακίνον στην Αυστραλία. Με τον Μακίνον, με τον Βίλνις, με τον Τζαφάρ. Σαν τον Μακίνον δεν υπάρχει. Πρώτον γιατί ο Βίλνις, ο Τζαφάρ Βίλνις και αυτοί όλοι εδώ δεν έχουν την ποιότητα του Μακίνον. Και κυρίως ο Μακίνον έσπασε τα πόδια του πάνω στον Αντώνη Τζόρο και ο Αντώνης δεν έπεσε. Έχασε το τουρνά άλλωστε. Χάρη σε εκείνο το μάτς, είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχω δει από τον Αντώνη σε μάτς που δεν κερδίζει, έτσι. Εννοείται ότι έχασε εκείνο το μάτς με τον περίφημο Αυστραλό, αλλά είναι γενικά ένας παίκτης που και δίνει και τρώει αρκετό ξύλο στη διάρκεια των τριών γύρων. Δεν θα περάσει καλά μαζί του, είναι βέβαιο. Εδώ τα λεπτά κυλούν, έχει ρυθμό,
ο Μπελενιούκ αυτό το φρέσκο που έδειχνε το διατηρεί, είναι απόλυτα λογικό. 7-8 κιλά λιγότερα για τον Μπελενιούκ. Πολλοί μήνες παραπάνω προετοιμασίας. Τα δείγματα της κούρασης είναι εμφανής στον Αντώνη που πρακτικά το δούμε ως σημεία. Σε αυτό το γύρο ήταν πάρα πολύ κοντά και οι δύο αθλητές. Ήταν κάτι που περιμέναμε και ο ίδιος φυσικά, ότι σταδιακά θα αρχίσει να πέφτει, να χάνει σε δυνάμεις. Γι' αυτό και δεν παρασύρθηκε από το ρυθμό του Μπελίνου. Και με το δικό του στυλ, έτσι αυτό το διαφορετικό που βλέπουμε, το ανανεωμένο, παίρνει τα σημεία και στο δεύτερο γύρο. Κοίταξε, ήταν ένα χτύπημα καθοριστικό εδώ, ένα χαμηλό στο στομάχι, ένα καθοριστικό χτύπημα του Μπελενιούκ, το οποίο πήρε γεμάτα το. Ένα αριστερό κροσέ, πήρε γεμάτα τον Αντώνη τον Τζόρο. Αλλά να θεωρήσουμε ότι αυτό το γύρο τον έχει πάρει, ας πούμε, ο Μπελενιούκ, για τον κόσμο που δεν είναι εξοικειωμένος με την βαθμολόγηση, το knockdown του πρώτου γύρου μετρά σαν το εκτός έδρας γκολ στο ποδόσφαιρο. Να το θέσω έτσι, για να γινόμαστε πιο αντιληπτοί. Το 19 που είναι, για να πούμε, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι 18 υπέρ του Τζόρτζ. Ακριβώς αυτό. Οπότε, η ελληνική πλευρά για την ώρα είναι μπροστά στα σημεία. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή και το ζητούμενο είναι ο Αντώνης να επιβιώσει ως αντοχή σε αυτό το γύρο. Έχει το παιχνίδι στα χέρια του. Αυτό του λένε οι δύο προπονητές του. Ο Γιώργος Μάλιος, ο πιο έμπειρος δάσκαλος, ο δάσκαλος που έχει βγάλει, έχει περάσει από τα χέρια του. Ο μακροβιότερος εν ενεργεία δάσκαλος. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει περάσει από τα χέρια του, κάπως έτσι να το θέσουμε. Τουλάχιστον όσον αφορά την Νότια Ελλάδα, έτσι, ο Γιώργος Μάλιος, ο Γρηγόρης Μάλιος στα βήματά του, στα χνάρια του. Και ο Νίκος Πυρηθικός με το δικό του στυλ, το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Αντώνη να αλλάξει τα πόδια αυτά που δεν χρησιμοποιούσε τουλάχιστον σε αυτόν τον βαθμό στο παρελθόν. Τρίτος και καθοριστικός γύρος. Να τον Αντώνης εδώ, πιο κινητικός. Έτσι πρέπει. Μην δώσει το περιθώριο στο Μπελενιούκ που είναι πιο νέος, πιο γυμνασμένος, πιο ελαφρύς και πιο ξεκούραστος και πιο προπονημένος. Αυτά είναι τα στοιχεία του, τα βασικά. Κατά τα άλλα, ακόμα έχει σημάδι στο πρόσωπό του από εκείνο το τρομερό δεξί κροσέ που τον προσγείωσε στο Καναβάτσο στον πρώτο γύρο και του κοστίζει για την ώρα το μάτς στα σημεία. Για την ώρα. Να τα χαμηλά χτυπήματα. Έχει κοκκινήσει η αριστερή πλευρά του Μπελενιούκ από τα χαμηλά χτυπήματα του Αντώνη του Τζόρου. Που προσέχει πολύ ωραία το παιχνίδι του εδώ και αποφεύγει πολύ ωραία τα χτυπήματα. Και αυτό κρατάει δεν το έχω δει. Πάνω δεν το έχω δει. Ούτε πολύ διαφορετικό Τζόρο. Σκύφω από τον Τζόρο. Πόσε φορέ έχει αποφεύγει χτυπήματα. Ποτέ. Συνήθω είναι μόνο μπροστά. Ναι. Θέλει λίγο προσοχή στα γόνατα εκεί, γιατί τα βγάζει ο Ιταλός. Έφαγε ένα γόνατο. Ναι. Το οποίο πάντως δεν φάνηκε να το πληγώνει. Πολύ ωραία, κρατάει στρατηγική, κρατιέται πίσω. Ένας πρωτότυπος Τζόρος. Για Τζόρος. Για Ράγκλερ. Που συνήθως ήταν ισοπεδωτικός, όπως λέει και ο ίδιος. Πέτρο, όσες φάμε και όσες δώσουμε, μου λέει συνήθως μετά τα μάτς. Σήμερα δεν είναι έτσι. Σήμερα μετράει και αυτές που δίνει και αυτές που τρώει ο Αντώνης. Βλέπουμε και κόντρα χτυπήματα. Πρέπει να φύγει από τη γωνία. Πάντως βλέπουμε, παρά το ότι έχει χαμηλώσει το ρυθμό του, εξακολουθεί να παίρνει σημεία. Μαζεύει και ο Ιταλός. Καλά, ας μαζέψει. Το θέμα είναι να μην έχουμε knockdown, διότι αν τελειώσει έτσι το μάτς τώρα αυτή τη στιγμή, δεν θα δυσκολευτούν για πάρα πολλοί κριτές. Έχουν στα χέρια τους το knockdown του πρώτου γύρου. Ήταν καθοριστικό σημείο. Το οποίο, ναι, μπορεί να κρίνει ολόκληρο το μάτς. Έτσι συνήθως συμβαίνει, αρκεί να μην έχουμε κανένα απρόβλεπτο. Κοίταξε τώρα ο Αντώνης, πέρα από την πλάκα και με 25 επαγγελματικά μάτς στην πλάτη του, έχει και την εμπειρία να το διαχειριστεί αυτό. Όσο και αν θολώνει, σήμερα νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρος από ποτέ στο τι γίνεται στο μάτς. Όλα μετρημένα. Και παιχνίδια do or die, το ένα πιο δύσκολο από το άλλο. Ναι. Εντάξει, έχει δημιουργήσει θηρία και θηρία ο Τζόρος. Νομίζω ότι ο Μπέλινγκ δεν είναι αυτό που θα τον τρομάξει, προς Θεού. Είναι αυτό που έλεγες πιο πριν, δεν λέει πουθενά όχι. Όχι, για να το φέρει να παίξει. Ο Θεόφοβος θέλει να παίξει με τον Πάτρι Χάρη κάποια στιγμή. Το έχει πει. Ενώ γνωρίζεις το αποτέλεσμα κατά 90%, ας πούμε, αλλά θέλει να παίξει. Θέλει προσοχή, έχει κατεβάσει τα χέρια του Αντώνης. Είναι θέμα κούρασης. Πρέπει να επιβιώσει σε αυτό. Έχει πάρει το μάτσα σημεία. Μην έχουμε κανένα απρόοπτο. Τελειώνει ο γύρος. Μπράβο. Τέλος. Τέλος, το βλέπουμε εδώ σκασμένο αλλά ανακουφισμένο που τελείωσε έτσι το παιχνίδι. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ σφίχτηκα λιγάκι, γιατί μπράβο, τον είδα που κατέβασε στα χέρια του και λέω μην έχουμε κανένα απρόπτο. Και ανακουφισμένος για μια διαφαινόμενη νίκη.
ένα χειροκρότημα στον αθλητή από τη Μολδαβία. Κοίταξε, είναι αυτό που είπες και στην αρχή, ρε Σιπάνο. Ο Αντώνης έχει χάσει πολλές φορές από το κακό του εαυτό. Έχει χάσει και από αντιπάλους, έτσι. Τα χέρια στην Ελλάδα έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Αυτή που βλέπουμε τώρα που παίζουν οι δύο αθλητές είναι σπάνια. Δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό ο αντιπαλός του. Πολύ παλαιότερα αντιπαλή του δεν γνωρίσαν αυτή την. Δεν ξέρω αν θα ερχόταν να παίξει. Αν είχε δει κάποια βίντεο. Όχι, όχι. Σήμερα όλα κύλησαν καλά για τον Αντώνη και το πιο θεραπευτικό είναι αυτό. Εκτός από την αγωνιστική του συμπεριφορά, είναι και η έξω αγωνιστική συμπεριφορά που μετράει πάρα πολύ. Και δικαιώνει και τη διοργάνωση και την επιλογή της. Έχουμε λοιπόν νικητή. Σύμφωνα με τους κριτές του ΔΕΠΑΛ. Τι αποφάσισαν οι τρεις κριτές. Νικητής με ομόφωνη απόφαση. The winner is... Blue Corner, Αντώνης Τεράκλης Τσόρο! Μια απόφαση που δεν προκαλεί σε κανέναν εντύπωση και οι τρεις κριτές προσμέτρησαν αυτό το knockdown του πρώτου γύρου αρκετά, παρότι φάνηκε να παίρνει το δεύτερο γύρο ο Λευκορώσος. Εδώ έχουμε την νίκη στα σημεία συνολικά καθαρά για τον πιο όριμο από ποτέ Αντώνη Τζόρο. Νομίζω και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Θέλω να τον ακούσω γιατί είναι, πώς το λέμε, παιδί του λαού ο Αντώνης και όταν λέει κάτι το λέει σαν την καρδιά του και καμιά φορά βγάζει και ειδήσεις. Να δούμε τι θα πει εδώ σήμερα. Αν του δοθεί ο λόγος, δεν του το δίνουν συχνά, αλλά όταν παίρνει το λόγο... Κάτσε να πάρει μια ανάσα πρώτα. Ναι, το ξέρω και ο ίδιος, ήταν ένα κουραστικό μάτς. Μπράβο στον Μπελενιούκ πάντως, διότι ζόρισε τον Αντώνη. Αλλά θα θυμάται για πολύ καιρό αυτή την ξάπλα του πρώτου γύρου. Εδώ είναι το πιο σημαντικό χτύπημα που πέρασε με το δεξί του πόδι ο Μπελενιούκ στον Αντώνη Τζόρο. Αλλά πέρασε και δεν ακούμπησε. Δεν πτώησε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε κύριε Μασαρά. Ευχαριστούμε για όλα. Αντώνη, έλα εδώ. Στη Θεσσαλονίκη, το Νοέμβριο, με αυτά που έγιναν όλοι, έχεις πει τη δήλωσή σου, είπες σταματώ, πήγες φαντάρος. Επέστρεψε τον δάσκαλο τον Μάλιο. Ο Νίκος Κρητικός είναι ο άνθρωπος που σε μανατζάρει ψυχολογικά, καλύτερα να το πω. Επιστρέφεις. Επιστρέφω. Θεωρώ πολύ δυνατό παίχτη ο Γιάννης του Φορίδη και φίλο μου. Και του ζητώ συγγνώμη μέσα από την καρδιά μου. Αυτά περάσανε, άστα αυτά τώρα. Ευχαριστήσω. Αν φέρει το προηγούμενο παιχνίδι του με τον Γιάννη του Φορίδη, βεβαίως που έληξε με τις κολυφιέ. Το δάσκαλο μου και πατέρα μου Γιώργο Μάλιο. Και να αφιερώσω αυτή τη νίκη στην καημένη τη μάνα μου. Λοιπόν, επειδή ξέρω τη μάνα σου. Αυτό είναι ο Αντώνης Τζόρος. Σε ανέχεται, γεια σας κύριε Καλέργη. Και σε ανέχεται η μάνα σου και η αδερφή σου και όλοι, γιατί είσαι δύσκολο παιδί. Θα μου δώσει μια υπόσχεση μπροστά σε όλους και στο Star Channel τώρα που θα το δείξει. Θα σου πω εγώ. Θα μου δώσει μια υπόσχεση. Και εγώ σε ανέχομαι, αλλά σε γουστάρω εγώ. Και θα μου δώσει μια υπόσχεση. Στο επόμενο αγώνα σου θα είναι στο The Battle του καλοκαιριού. Και θα με αφήσει πλέον να κάνω εγώ τα matchmaking. Ό,τι πεις εσύ. Τελειώσαμε. Προχωράμε. Ό,τι σας ευχαριστώ όλους και ό,τι θέλετε και μπορώ, ό,τι θέλετε. Αυτός είναι. Ο γνωστός Τζόρος. Αυτός και ρωτήσε συγγνώμη και πάλι από τον Γιάννη Στοφορίδη, την έμεσή του στην Ελλάδα, τον άνθρωπο που έχει βρει το κουμπί του Αντώνη Τζόρου για τα τελευταία γεγονότα. Ποιο ξέρει, μπορεί να το ξαναδούμε αυτό το match κάποια στιγμή. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να περάσουμε στα main event. Μην εδώ στην παρέα, φέρνουμε τον Γιάννη Ειδινιώτη μαζί μας, τον πρώτο επαγγελματία Έλληνα πυγμάχο, δεκαετία του 80, διότι έχουμε Mighty Mike Arnauti και τώρα Τάσο Μπερδέση. Οι αθλητές του The Battle 10 πέταξαν με Fight Night και με το ενεργειακό Black. Μετακινήθηκαν με το σύγχρονο στόλο της Avance, διέμειναν στα ξενοδοχεία της Ennotel, στο Ahaya Beach και στο Smart, δείπνησαν στο Otto και στο Σταθμό, φορούν γάντια Olympus και πίνουν Black Energy Drink. Να ευχαριστήσω το μεγάλο χορηγό της βραδιάς, τα μηχανήματα Καλέργης, αλλά και το χρυσό χορηγό της βραδιάς, την EMS του Αντώνη Τσίτσιφα. Είναι ο νέος τρόπος εκγύμνασης των πρωταθλητών. Ο κύριος Τσίτσιφας το έφερε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Γλυφάδα, Κολωνάκι, Κηφισιά και τώρα ίσως και στην Πάτρα. Να τους ευχαριστήσουμε πολύ. Είμαστε έτοιμοι για το co-main event της βραδιάς. Να ακούσω. Το The Battle 10, κυρίες και κύριοι, είναι αφιερωμένο ως 10ο The Battle στην επαγγελματική πυγμαχία. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που φιλοξενούμε
στο ring του The Battle 10, τους δύο καλύτερους στην Ελλάδα ενεργεία πυγμάχους. Στην κατηγορία Light Heavyweight, τον Τάσο Μπερδέση. Και στην κατηγορία Welterweight, τον κύριο Μιχάλη Αρναούτη, ο οποίος από την Αμερική ήρθε στην Πάτρα. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για το co-main event της βραδιάς. Επαγγελματική πυγμαχία, 6 γύροι των 3 λεπτών. Και να υποδεχτούμε στην κόκκινη γωνία του ring τον προαθλητή Σερβίας, Χάρης Σολάκοβιτς. Έφτασε λοιπόν η ώρα που περιμέναμε, αυτό που λέμε και συζητάμε τόση ώρα, και θα παρακολουθήσουμε επιτέλους τα δύο main event της πυγμαχίας. Δίπλα μας ο Γιάννης Αιδινιώτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα Πέτρο, τι κάνεις? Και μόνο που μιλάμε για επαγγελματική πυγμαχία στην Ελλάδα, νομίζω και για σένα είναι πολύ σημαντικό. Από το 81, από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος που είχε επαγγελματικό δελτίο, και τώρα πια φτάσαμε το 2014 να έχουμε και επαγγελματικές διοργανώσεις. Μεγάλες επαγγελματικές διοργανώσεις από τον κύριο Κωνσταντινίδη, που θεωρεί ότι είναι ο πλέον επιτυχημένος στο χώρο εδώ. Και τώρα με αγωνία να δούμε τον Μπερδέση, που έχω και εγώ ενδιαφέρον, γιατί ήταν και αθλητής του Παναϊκού. Το θυμάσαι από τα ξεκινήματα τον Μπερδέση? Ορίστε. Από τα ξεκινήματα θυμάσαι τον Τάσο Μπερδέση? Ναι, από πολύ μικρό εδώ θυμάμαι τον Μπερδέση, από τότε που είχε και το ατύχημα, θυμάσαι, που μπορούμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτό. Ο Σέρβος πάντως είναι ένας αντίπαλος με την πυγμαχική μαγιά που έχουν οι πιτσιρικάδες, με μία ήττα και αυτή με δυσκολευκέ. Έρχεται με πολύ υψηλή αυτοπεποίθηση με βάση αυτά που ακούσαμε από το αεροδρόμιο. Μπορώ να σου πω ότι είχα κάποτε Σέρβο προπονητή, οπότε έχω άποψη. Για να δούμε την είσοδο του Τάσου. Αντίπαλός του στην μπλε γωνία του ring. Γεννήθηκε και μεγάλος στην Πάτρα και αυτός είναι ο δεύτερος επίσημος επαγγελματικός του αγώνας. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε τον Τάσος Stolen Dreams Μπερδέση! Για να δούμε αν θα είναι δυνατός και σήμερα, διότι ο Σολάκοβιτς είναι με διαφορά ο πιο δύσκολος αντιπαλός. Τάσος Στολαντρίς Μπερδέση! Ο αγώνας είναι επίσημος αγώνας της EPU και διδυτής. Έρχεται από τη Βουλγαρία, είναι ο κύριος Μπέντισλαβ Νικόλοβ. Ρινγκ ανάουνσερ του αγώνα, ο κύριος Πέτρος Πολυχρονίδης. Τάσος! Κυρίες και κύριοι, είναι το co-main event. Ο αγώνας γίνεται με όρους επαγγελματικής πυγμαχίας. 6 γύροι των 3 λεπτών. Ας υποδεχτούμε από τη Σερβία, με προπονητή τον Τζεβάτ Ντίμπροβιτς. Συγχύζει 80,7 κιλά. Κυρίες και κύριοι, Χάρης Τσολάκοβιτς! Αντίπαλος του από την Ελλάδα και από την Πάτρα. Αίτητος για 9 αναμετρήσεις. Στη γωνία του Σωτήρης Μαράτος. Δεύτερος επαγγελματικός αγώνας για την WBC EBU είναι ο Stolen Dreams Tassos Berlesi. Τώρα που βλέπω τον αντίπαλό του, δεν τον βλέπω και πολύ τόσο δυνατό σαν το δικό μας. Αλλά μην ξεχνάς ότι είναι το ανατολικό box. Από εκεί μάθαμε. Εκεί ήταν οι προπονητές μας. Και σκληροί. Για να δούμε τον Τάσο. Την δεύτερη συμμετοχή του στο The Battle. Νίκη στο πρώτο event. Πιο δύσκολο παιχνίδι τώρα. Θα τον φέρει πολύ πιο ψηλά στα παγκόσμια ranking στην κατηγορία Light Heavyweight. Μια κατηγορία πολύ παρεξηγημένη. Το μας ξεκινάει. Καλή τύχη Τάσο. Αναγνωρίσιμος ο πρώτος γύρος πάντα, επιφυλακτική. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στο παιχνίδι του Τάσου? Η ταχύτητα και πλησία. Έχει καλή απόσταση. Μπαίνει όλος μέσα με το αριστερό. Όταν παίζει κανείς στο σπίτι του, υπάρχει περίπτωση να έχει περισσότερο άγχος από ό,τι άλλες φορές? Πάντα αναρωτιόμουν. Νομίζω ότι είναι ένα συν. Είναι πάντα ένα συν για τον αντίπαλο. Εδώ μπαίνει πολύ κλειστός. Παίζει ανοιχτά πολύ ο Σολάκοβιτς. Τον έκλεισε στη γωνία, τον πιάνει. Μπρέκ λέει ότι τις εδώ χωρίζουνε. Έχει πολύ ανοιχτά τα πόδια του.
Παίζει με πολύ χαμηλή την guard. Είναι επικίνδυνος ο Τάσος. Είναι πολύ επικίνδυνος από κοντά. Για την ώρα το μετράει πάντως, έτσι. Ναι, τώρα έχει βρει τη μεσαία απόσταση. Στα 30 του χρόνια ο Τάσος Μπερδέσης έχει και άλλη εμπειρία να διαχειριστεί αυτό το ματς συγκριτικά με το Σέρβο. Ο Σέρβος παίζει πάρα πολύ ανοιχτά. Είναι πολύ εύκολος για τον Μπερδέσης έτσι όπως παίζει. Σκύψιμο, σπρώξιμο. Δίνει τα direct του τα αριστερά. Ξέρεις τι λέμε, να παίρνεις το κέντρο του ρίγκ. Γιατί όταν σε κολλήσεις στα σκηνιά δεν έχεις πολλές δυνατότητες να φύγεις. Για τώρα πάντως ο Τάσος έχει το κέντρο του ρίγκ. Ναι, ναι, έχει πάρει το κέντρο του ρίγκ και ο άλλος το χωρίζει συνέχεια. Χειρίζεται εμπειρικά. Νομίζω περισσότερο με την αυτάρια της ηλικίας παίζει ο Σέρβος για την ώρα τουλάχιστον. Ο Σέρβος παίζει πολύ ανοιχτά. Επικίνδυνα θα έλεγα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν 6 γύροι. Είναι τεράστια διαφορά των 3 γύρων με τους 6 γύρους. Ναι, ναι. Ένα ολόκληρο παιχνίδι, μια σκακέρα ολόκληρη. Τακτική. Χτυπάει στα πλευρά. Είναι καλά κλεισμένος ο Τάσος. Κάνει οικονομία δυνάμεων. Εν τω μεταξύ τα χτυπήματα τα δίνει ανοιχτά ο Σέρβος και είναι επικίνδυνα να σε βρουν στο πίσω μέρος του κεφαλίου να σου φέρουν διάσηση. Για την ώρα είναι καλά κλεισμένος ο Τάσος πάντως. Ναι. Τον έχει εκεί στη γωνία πάντα. Τον έχει πάντα στη γωνία. Ελέγχει το παιχνίδι. Ελέγχει το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι θα βγάλει το πρώτο γύρο τουλάχιστον ο Τάσος. Τελείωσαν αναγνωριστικά. Του δείχνει ποιος είναι, αλλά άμα πετύχει κιόλας κανένα από αυτά τα γροσέ που φεύγουν του Τάσου. Είναι επικίνδυνα. Δίνει κάτι άμπερκα το Τσολάκοβιτς. Έχει και μεγάλα χέρια. Είναι και 4 πόντους πιο ψηλός από τον Τάσο. Συν τα χέρια. Η απόσταση θα τον ευόλευε. Νομίζω ο Τάσος δεν αφήνει κάποιο τέτοιο περιθώριο. Κοίτα τι ωραία που μπαίνει. Κλειστός. Ο άλλος είναι έτοιμος να κοντράρει με άμπερκατ. Άμπερκατ και στριφτά. Αλλά δεν το βλέπω να πατάει γερά, να κοντράρει τον Τάσο με τίποτα. Είναι στην άμυνα συνέχεια. Κλείνεται καλά στα πλευρά ο Τάσος. Και ένας ωραίος συνδυασμός που χειροκροτήθηκε από το πατρινό κοινό που έχει ένα χρόνο να δει τον Τάσο. Μπαίνει με το κλασικό, το direct. Τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου γύρου. Το καμπανάκι. Σαφή υπεροχή του Τάσου. Απλά ωραία και έμπειρα, έτσι, και, ωραία. Και όρημα. Και δεν δείχνει σημεία κόπος, δεν είναι όρθιο στη γωνία. Από ό,τι βλέπεις απέναντι ο αντίπαλός του κάθεται. Ξεκουράζεται. Σε γνώριμο έδαφος ο Τάσος Μπερδέσης με τον Σωτήρη Μαράτο στην γωνία του στα μάτς της Αθήνας και διαφορετική ομάδα. Βλέπω και τον Αντώνη Τσινάκη, τον αδερφό του Ράνη Κουτσινάκη που βγήκε πέρσι πρωταθλητής Ελλάδας με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. Να δω και κάποια από τα highlights. Ο Τάσος πάντα έχοντας το κέντρο του ring απέναντι στον ψηλότερο Τσολάκοβιτς, τον Σέρβο που έχει χάσει μόνο με disqualifier μέχρι τώρα. Βλέπεις το αριστερό του, το χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Εδώ καθαρά χτυπήματα του Τάσου. Uppercut, διπλά uppercut αριστερά. Τι μπορεί να έχει πει ο Σέρβος προπονητής του Τσολάκοβιτς μετά από αυτό το γύρο? Θα τον κυνηγήσει γιατί χάνει σημεία. Ό,τι θα λέει κάθε προπονητής έμπειρος. Είναι πίσω στα σημεία. Πάμε για το δεύτερο γύρο. Για να δούμε πώς διαχειρίστηκαν οι δύο προπονητές και τι ακούσαν οι αθλητές. Γιατί το σημαντικό δεν είναι τι λέει ο προπονητής, αλλά. Από το κλείσιμο του ματιού του Μπερδέσης, πάμε να δει τι αυτοπεποίθηση είναι στο. Νομίζω ότι δουλεύουν, όπως το λένε σήμερα οι προπονητές, με WiFi δουλεύουν ο Μαράτος με τον Μπερδέση. Με τα μάτια, με τα μάτια. Πάτημα καλό του Τάσου. Πατάει καλά, τον βλέπεις. Περιμένει την κόντρα. Αλλά ανοίγεται επικίνδυνα ο Σέρβος. Κοίτα τι ωραία που μπαίνει. Τον εξωτετερώνει, πιάνοντάς τον. Τον έχει εκεί που θέλει. Ο Σέρβος πέρασε και ένα χτύπημα μετά το στον πληθυντή. Ναι, κοίτα εδώ. Παράει πάνω στους αγκώνες. Δεν περνάει καθαρά χτύπηματα ο Σέρβος. Πατσαβούρες είναι αυτές. Είναι ματσόλι. Ναι, ναι, εδώ είναι το χτύπημα. Αλλά άμα σε βρει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, μπορεί να πας κάτω. Λοιπόν, τον έχει στη γωνία ο Τάσος Μπερδέσης για ακόμη μια φορά. Ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο γύρο. Απλώς, αν πήρε ένα-δύο χτυπήματα στο πρώτο γύρο, ο Τσολάκοβιτς στο δεύτερο γύρο δεν έχει πάρει τίποτα. Γιατί τώρα εδώ στη γωνία. Εδώ και. Εδώ. Τελείως. Λοιπόν, έχει βγει και έξω από το ρινγκ, βέβαια. Παραπάτησε στο τελευταίο σκηνή, αλλά έχει φάει γεμάτο το χτύπημα στο πρόσωπο. Πιστεύω ότι είναι σε κατάσταση συγκροκή. Έχει διάσηση. Χτύπησε. Δεν πατάει καλά, πρέπει να χτύψει και το πόδι. Πολύ σωστά μετράει ο διαιτητής. Δεν υπάρχει περίπτωση από το 7 να επανέλθει. Δείχνει το πόδι του ο Σέρβο. Τέλος, τέλος. Knockout. Knockout. Τέλος. Knockout. 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 Λοιπόν, αυτό θα περίμενε καλύτερα.
Τόσο νωρίς δεν το περίμενα πάντως. Όχι βέβαια. Όχι. Λοιπόν, όλα κρυθήκαν εκεί στην γωνία όταν πέρασε τα χτυπήματα που περιμέναμε τόση ώρα. Το έλεγες, αλλά εγώ δεν το περίμενα τόσο νωρίς, να πω την αλήθεια. Γιατί ήταν και γερό παιδί ο Τσολάκοβιτς. Παραπάτησε στο σκηνή, πρέπει να έχει χτυπήσει και το πόδι του. Πρέπει να φάγει, αν είδα καλά, το replay, δύο αριστερά. Αυτά τα αριστερά τα φοβερά που βαράει ο Τάσος. Φίλο, τον έβαλα στα χέρια και πέθανα που τον κράταγα στόχους. Λοιπόν, το ρέφερι ο οποίος, όπως λένε και οι Αμερικανοί, easy money, για δύο γύρους ήρθε ο άνθρωπος αυτό το main event, το co-main event, υπάρχει και το match του Μιχάλη Αρναούτη μετά. Λοιπόν, και φυσικά η επίσημη απονομή. Από την κόκκινη γωνία θέλετε κύριε Γαλέργη να σας βοηθήσουμε. Coach, sorry. Κύριε Πολυχρονίδη. Νικητής του αγώνα και ακόμα αίτητος με knockout στον δεύτερο γύρο. Τάσος Στόλεν Τρίμς Μπερδέσι. Τάσο. Κύριε Γαλέργη, χαιρόμαστε πολύ που ο μεγάλος χορηγός βραδιάς είναι από την Πάτρα και ο πρωταθλητής μας και management από το The Battle είναι από την Πάτρα. Κύριε Γαλέργη, και στον αντίπαλο, στον κύριο Τσολάκοβιτς. Αυτά είναι για τον κύριο Μπερδέσι. Τον κύριο Μπερδέσι. Δεύτερος επαγγελματικός αγώνας σου, με κάρτα. Δεύτερη νίκη, 2-13 στην παγκόσμια κατάταξη ίσουν. Θα δούμε τώρα τι θα μας βγάλει η επίσημη λίστα, σε ποιο νούμερο πλέον θα είσαι, τη Δευτέρα θα το δούμε αυτό, αύριο δηλαδή. Προχωράμε. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε απόψε εδώ. Δύο όλους αγώνες, γιατί έχει θέμα, έχουμε ψυχή. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά που ήρθατε να μας δείτε. Και όσο για τον αντίπαλο που είπε ότι δεν με γνωρίζει, με γνώρισε και θα με γνωρίσουν κι άλλοι. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα τον έμαθε ο αντίπαλος σου, πολύ καλά. Ήταν η πρώτη κανονική ήττα και το πρώτο νοκάουτ που δέχεται ο Τσολάκοβιτς. Θα το θυμάται αρκετό καιρό. Θα πρέπει να σου πω ότι όταν κερδίζει τους αγώνες μόνο με νοκάουτ, θα περιμένεις και τον νοκάουτ. Γιατί δεν έχουν τη διάρκεια, δεν έχει την πείρα. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχει 5 νίκες, 4 νοκάουτ, μία ήττα που δισκαλυφιέ. Το γνώρισε από την άλλη πλευρά τώρα. Τώρα ναι. Όταν κερδίζεις με νοκάουτ, πας με νοκάουτ. Ο πυγμάχος ο καλός είναι σημείο. Το χορηγό, την EMS, του κυρίου Τζίτζιφα, επίσης την αλυσίδα ξενοδοχείων Ερωτέλ, σε Αθήνα, Καβάλα, Πάτρα, ξέχασα κάτι άλλο, αυτά είναι. Θεσσαλονίκη δεν έχετε, το χτίσα εγώ πριν, θα έχετε μάλλον στην πορεία. Το Fight Night του κυρίου Ξανθόπουλου, το Modelo Group και το Ενεργειακό Black, την Olympus, το Extreme Stores, το Καζίνο Ρίο και φυσικά έναν άνθρωπο που τον γνωρίζετε πολύ στην Πάτρα με το Όσι, το Ενεργειακό, το οποίο είναι και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Ήρθε η ώρα λοιπόν του main event. Ο Μιχάλης Αρναούτης για δεύτερη φορά στην Ελλάδα. Θα δούμε τώρα τον αντίπαλό του να βγαίνει. Και μόνο που το ακούει κάποιος, 10 γύροι. Εδώ γύρω σε πιάνει δέος. Άλλο άθλημα, έτσι. Άλλη διάρκεια, άλλη. Φτάνει στο πέμπτο γύρο, ρωτά τον προπονητή σου που είναι και σου λέει: έχει άλλου 5 γύρου, 3 λεπτού. Είναι αυτή η μεγαλύτερη διαφορά τη επαγγελματική από την εραστεχνική. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που τώρα μαθαίνει τα πρώτα σκαλοπατάκια τη επαγγελματική. Το ότι χρειάζεται να παίζει 6 ή 10 γύρου, πόσο διαφορετικό είναι για να μάθει όλη τη ζωή. Τελείως άλλη φιλοσοφία, έχει άλλου ρυθμού από το ερασιτεχνικό που είναι ταχύτατο. Και εξ αρχή η στρατηγική είναι διαφορετική. Ορίστε. Και εξ αρχή η στρατηγική διαφορετική. Ναι, σε όλο αυτό. Αλλάζει τελείω. Αλλάζει. Θέλει τρομερέ δυνάμει. Πολύ προπόνηση, προπόνηση, προπόνηση. Λοιπόν, να όλε κορώσω στο στάρια σου, να δούμε και την παρουσίασή του. Και βλέπουμε και το μάνατζερ του, τη γάτα τον Ρίγκ, τον Δόκτωρ, το ψευδόνιμο του είναι ο Μις Νίκ. Άμα δεν έχει καλό μάνατζερ, δεν μπορεί να προχωρήσει, είναι νόμο. Αντιπαλός του στην κόκκινη γωνία του ρίγκ παίζει για δεύτερη φορά. Ολοκληρωμένος πυγμάχος με πολύ καλή στόφα, πολύ τεχνίτης, συγκροτημένος, γνωρίζει άριστα τον μπόξ. Και πόσο μάλλον όταν έκανε μεταπτυχιακά στην Αμερική. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο Έλληνα πυγμάχο επαγγελματία όλων των εποχών. Δεν το λέμε εμείς, το λένε τα νούμερα, το λένε οι αριθμοί, το λέει η καριέρα του. Το λένε οι αγώνες που έχει δώσει. Για να είσαι εκεί που είσαι πρέπει να σε ξέρουν οι άλλοι και όχι να τους ξέρεις εσύ.
τον Μιχάλη Αρναούτη τον γνωρίζουν. Τον αναγνωρίζουν πυγμαχικά παγκοσμίως για αυτά που έχει κάνει. Η Ελλάδα έκανε 10 χρόνια να γυρίσει. Να και τα παιδιά του, εδώ η οικογένειά του να το δει. Πολύ σημαντικό. Εδώ. Και στη γωνία έχει το δάσκαλό μου τον κύριο Γιώργο Καπανταϊδάκη. Για να σκεφτείτε ότι ήταν και στη γωνία μου τότε που έπαιζε από το 81. Τεράστιο σπουδαίο. Φέτο πήγε και στην Αμερική μαζί με τον Μιχάλη. Ανταμοιβή, ανταμοιβή. Λοιπόν, νόμο Μιχάλη Αρναούτη, πάμε στην παρουσίαση του event. Κυρίες και κύριοι, it's time for the battle main event. Ο αγώνας που θα παρακολουθήσετε γίνεται με όρους επαγγελματικής πυγμαχίας. 10 γύροι των 3 λεπτών. Στην κόκκινη γωνία έρχεται από την Λευκορωσία. Ζυγίστηκε 65,2 κιλά. Στη γωνία του, yes. Ο κύριος Μπισνίτς. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Άντρεϊ Σταλιαρτσούκ. Για την Ελλάδα! Έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για δεύτερη φορά στην Ελλάδα ζυγίστηκε 64,9 κιλά. Έχει κατακτήσει τον τίτλο WBC North American IBF United States. Κυρίες και κύριοι, στη γωνία του ο Γιώργος Καπανταϊδάκης, ο Μανώλης Λαβδάκης, ο καλύτερος Έλληνας πυγμάχος όλων των εποχών, Mighty Mike Arnauti! Ανασβήτα μια πολύ μεγάλη στιγμή. Δεύτερη φορά στην Ελλάδα για τον Μιχάλη Αρναούτη. Κάτι που φάνταζε άπιαστο παλαιότερα, διότι τα συμβόλαια είναι τεράστια. Για κάποιος να έρθει εδώ πρέπει να τακτοποιηθούν άπειρες υποθέσεις μεταξύ των άλλων οι παγκόσμιες ομοσπονδίες, ειδικά σε αθλητές στο επίπεδο του Μιχάλη Αρναούτη. Θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κωνσταντινίδη, γιατί με τον κύριο Κωνσταντινίδη θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχει προσφέρει τα μέγιστα στην επαγγελματική πυγμαχία. Ξεκινάει λοιπόν ο αγώνας. Το δεύτερο μάτι του Μιχάλη Αρναούτη στην Ελλάδα. Με δεξιά γκάρτο Μιχάλη. Ο Σταλιαρτσούκ που είναι πολύ έμπειρος, Γιάννη Ελληνιώτη. Ένας άνθρωπος με περισσότερους από 35 επαγγελματικούς αγώνες στο ενεργητικό του, έτσι. Και από ό,τι βλέπω τα στατιστικά είναι μισή-μισή νίκες και είναι και αυτός από τη μεγάλη ρώσικη σχολή. Το ανατολικό box. Αυτοί έχουν DNA δικό τους στο box. Έχουν άλλη σχολή. Έχουμε τη Ρωσία, την Αμερική και την Κούβα. Και έχουμε κάνει και το ευρωπαϊκό, το γαλλικό. Κέντρο του ΡΙΚ, ψύχρεμος ο Μιχάλης, ψύχρεμος είναι όμως και ο αντίπαλός του, ο Λευκορώσος. Έχει δύο μάτς παραπάνω από τον Μιχάλη ο Σταλιαρτσούκ, αλλά με πολύ χειρότερο ρεκόρ από αυτό του Μιχάλη. Ο Μιχάλης έφτασε και στην κατάκτηση δύο τίτλων στην Αμερική. Έδωσε ένα γκάντσο, ένα στριφτό αριστερό, αναγνωριστικό. Είναι φαρμάκι, έχετε υπόψη στα αριστερά του Αρναούτη. Κοιμίζει τον αντίπαλο, το δίνει σιγά και ξαφνικά το εξαπολύει και δεν προλαβαίνει να το δει. Δεν το βλέπει. Και κάτι που δεν βλέπουμε συχνά, τουλάχιστον στο δικό μας ακόμα επίπεδο, φαντάζομαι για να ευνοείται ότι το βλέπει συνέχεια μέσα στα γυμναστήρια. Αυτό το ολοκληρωμένο χτύπημα και όχι το μονό χτυπηματάκι, το χτύπημα κλίτσικο που λέμε. Όχι, το ολοκληρωμένη κίνηση. Έχει πλουραρισμό στην κίνηση. Είναι ολοκληρωμένο πυγμάχο. Έχει παιδεία στον box. Κίνηση με το μάτι ήδη. Ψάχνει και είναι σαν την κόμπρα, ξαφνικά χτυπάει. Και φυλάει το καλό χτύπημα το πίσω, το αριστερό του. Καλό άνοιγμα ποδιών. Και μέχρι τώρα έχει περάσει και έχει κουμπώσει και δύο χτυπήματα χαμηλά ο Μιχάλης. Το ψάχνει, τον μετράει να δει που θα εξαπολύσει το αριστερό του, το φαρμακερό. Ήταν το μεγάλο το βαντάζ άλλωστε, αυτό που λέμε στις πολεμικές τέχνες, ανάποδος. Έδωσε ένα, το χτυπάει, βαράει παραπλανητικά χτυπήματα πάνω. Να κατεβάσει την κάρτ κάτω για να τη σηκώσει. Σκακιστικό παιχνίδι. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Προσπαθεί να τον ανοίξει. Και εδώ παίζει ρόλο και η αντοχή. Έτσι. Θυμίζουμε ένα ματ προγραμματισμένο για 10 γύρους. Προγραμματισμένο. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Αντοχές τεράστιες. Να το. Και πάλι αριστερό. Δεν έχω δει ακόμα χτύπημα του Στάλιαρτσούκ να έχει περάσει. Έχεις δει κάτι που δεν όχι, έχω δει. Όχι. Στα γάτια πάνω, να το πάλι. Τον βλέπει πολύ καλά. Έχει πολύ καλή απόσταση. Όλα τα χτυπήματα είναι πάνω στα γάντια. Εδώ έστειψε λίγο. Τα χέρια του Μιχάλη, επειδή είναι λίγο πιο χαμηλά, αυτό είναι δείγμα αυτοπεποίθησης, εμπειρίας. Αυτοπεποίθησης, ναι, και πολύ αυτοπεποίθησης, εμπειρίας.
Να το πάρει. Φοβερό αριστερό αυτό. Το ταρακούνησε λίγο. Ναι, 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 και αρχίζει νομίζω και ζαλίζεται. Για να δούμε. Τώρα μπορεί να έχει στιγμή γκροκή. Μάτω, να το πάρει. Να το μετρήσει βέβαια. Φοβερό στριφτό. Φοβερό στριφτό. Θα συνεχίσει ο Σταλιαρτσούκ. Και από ό,τι είδα, αν μπορούσαμε να το βάλουμε replay, πρέπει να ήταν δεξί. Να το πάρε. Αριστερό αυτό. Έχετε ευκαιρία να το τελειώσει ο Μιχάλης τώρα, έτσι, στον πρώτο γύρο αυτό. Ναι, ναι, αν δεν άμα είναι, δεν τον αφήσει. Πλησιάζει. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα του πρώτου γύρου. Και άλλο πάνω στα γάντια. Οπ! Νομίζω ότι είναι νοκάουτ. Νομίζω ότι είναι νοκάουτ. Έχει πάθει διάσηση το παιδί. Έχει διάσηση. Παραπατάει. Νοκάουτ. Είναι νοκάουτ, τέλος. Να το τώρα εδώ. Ο διαιτητής δεν το έχει διακόψει ακόμα. Φαντάζομαι εδώ θα επενέβη και ο γιατρός τώρα. Οπωσδήποτε. Το ξεκίνημα του δεύτερου γύρου. Τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα ήταν εφιαλτικά για τον ακόμα Στάλιαρτσουκ. Ακόμα η γωνία δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται εδώ πέρα, αλλά και τσοφίλια, δεν βλέπω να συνεχίσει. Ναι, τώρα κοιτάνε και πέρα, ήρθε και ο γιατρός. Λοιπόν, είναι εκεί ο Δημήτρης Μπακριτζής, ο γιατρός για να παρακολουθήσει τον Στάλιαρτσουκ. Από την Action Med, αυτός θα αποφασίσει αν μπορεί να συνεχίσει. Όχι πάντως. Τώρα τα ρεφλέξ του, αντίδραση ματιού. Τέλος, τέλος, τέλος. Knockout. Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την Ελλάδα, κύριε Στάλιαρτσουκ. Να είστε καλά. Πρώτος γύρος, τέλος. Ήθελε κι άλλο. Βέβαια, γιατί τόση προετοιμασία είναι λογικό. Θες να παίξεις. 10 γύρους ετοιμάστηκες. Δεν μπορεί να σηκωθεί ακόμα. Δεν συνέρχεται. Δεν μπορεί να σηκωθεί. Είναι λογικό να είναι εκνευρισμένος αθλητής έτσι όταν δεν παίζει αυτό που προετοιμάστηκε. Κοίτα τα βήματά του. Κοίτα τα βήματά του. Είναι αργά. Έχει αστάθεια. Αυτό είναι σοβαρή διάσηση. Και έτσι λεπτομέρειες, και τα πόδια του, έχει αστάθεια. Φάνηκε από το βλέμμα του, έτσι, από το τελείωμα του πρώτου γύρου. Λοιπόν, αυτό λογίζεται ως νοκάουτ δευτέρου γύρου, γιατί τελείωσε το, χτύπησε το καμπανάκι. Λογίζεται ως νοκάουτ δευτέρου γύρου, δεύτερη σερή νίκη του Μιχάλη στην Ελλάδα. Και το πρώτο και δεύτερο αγώνα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για να είναι δυνατός αθλητής. Τώρα, στην πρώτη φορά το άπερκα, τώρα το κροσέ. Οκ, Αρναούτς είναι αυτός. Έχουμε λοιπόν νικητή. The winner is with knockout Michalis Mighty Mike Arnaudis. Μάλιστα, ναι. Σιγά σιγά να προετοιμάζομαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αντιώτη που ήρθατε εδώ πέρα. Ραντεβού 6 Ιουλίου πλέον σε καλοκαιρινό μπάτλ. Το 11 θα γίνει στην Παραλιακή, στον Άλυμο, στην Αθήνα. Στην Παραλιακή. Όπου εκεί επίκειται και μια μεγάλη επιστροφή. Και μια επιστροφή ανθρώπινη και επιστροφή νίκη χωρίς αγώνα. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης μετά το ατύχημα που παραλίγο να κοστίσει στη ζωή, μόλις ένα χρόνο, 11 μήνες για την ακρίβεια, το είδα, μετά το ατύχημα. Το είδα, στο επιστρέφει. Σε βρίσκω ενημερωμένο και στα social media. Έτσι. Το είδα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο Γιάννης Αεδινιώτης, ο Παναγιώτης Γκαρδέλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού στο επόμενο Battle 11 στις 6 Ιουλίου. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Παρέα με το Star και στο επόμενο ραντεβού. Κυρίες και κύριοι, ήταν το The Battle 10. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.